ναι, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτοσκοπέρο. Έχω πει καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καντουδόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας. Γενικότερα να κάνουμε ζουξουμούξου και να μπούμε και σήμερα ζουμουσού να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Λέμε! Τσάτ στο μικρόφωνο, η έφετο μπουτσουνάρα μου, Κωστή Τσατσαρός, με Σωτήρη Δασκαλάτση να βρίσκεται πίσω από την κονσόλα, Κωστολιέρης αγέροχος, με ένα μουσάκι, μουστάκι, Έρολ Φλίν. Αυτό είναι παλιό και πολύ ψαγμένο το μουστάκι. Έτσι, δηλαδή, δεν μένουμε απλά αξίριστοι, βρίσκουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τη γραμμή η οποία όμως αλλάζει όλη τη φυσιογνωμία. Δημιουργεί ένα μυστήριο, ένα βαβάου παπαπάου, μια ενδελέχεια, ένα εσωτερικό μπουμπουνιτό, ένα κάτι τι τέλος πάντων. Θα είναι στην κονσόλα ο άνθρωπος αυτός που του έλαχε η μοίρα να κάνει ηχοληψίες Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στην αφεντομουτσουνάρα μου. Ας πρόσεχε, έτσι είναι αυτά. Παιδάκι μου, να προσέχεις το πρωί. Εκεί με τον τρελό που έπλεξες. Ναι, μάνα! Πάρε, να ντύνεσαι γέρα, παιδί μου, να ντύνεσαι ζεστά. Έφαγες! Πρόσεξε εκεί πέρα που πας. Και βέβαια το υπέροχο αυτό που λέει. Μάνα, αποφάσισα να κάνω, λέει, τατουάζ, λέει. Να κάνω μανίκι, λέει, τατουάζ. Δεν κάνεις ζακέτα, πουλάκι μου, να μην κλειώνεις το χειμώνα. Δεν είναι. Η Λίδα, μάνα, δεν ξέρω αν είδατε. Δηλαδή, πάει περίπατο κάθε σκέψη, κάθε κουβέντα να μιλήσει για τη μαμά, δεν το κούμπο. Κατά το πόσο είναι Ελληνίδα που τραυματίζεται ο γιος της και κατεβαίνει τις κερκίδες για να πάει δίπλα στον πάγκο να δει τι έπαθε το πουλάκι μου. Πάει περίπατο, δεν χρειάζεται ούτε τεστ, ούτε αυτά, τίποτα. Της δίνεις κατευθείαν, φίλε, την επικότητα. Και λέει τι, πιο Ελληνίδα μάνα δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Και έλεγα και προχθές, ποιος δεν έχει στα αυτιά του, αυτός ένα μηδέν θα μου πεις βεβαίως και θα έχεις δίκιο, το κτύπημα της Βέρας στο σιδερένιο μπαλκόνι. Στο κάγκελο του μπαλκονιού, ανέβα πάνω, νύχτωσε. Κάποια στιγμή παίζαμε μπάλα, δεν βλέπαμε τίποτα μπροστά μας. Είναι αυτό που λέμε, βρίσκονται με κλειστά μάτια οι παίκτες. Δεν βλέπαμε πλέον. Όταν ακόμα υπήρχε αλάνα. Τώρα προσπαθώ να εξηγήσω στην κόρη μου τι είναι αλάνα. Μπαμπά, τι είναι αλάνα? Είναι, λέω, ένα 5x5 και πάμε και παίζουμε μπαλίτσα. Χωρίς τα δίχτυα, χωρίς τα κάγκελα γύρω-γύρω, χωρίς να είναι πλαστικός ο χορτοτάπητας, χωρίς εστίες, χωρίς να έχει δίπλα ποδητήρια, χωρίς βρίσιμο νερό. Μπαμπά, τι είχε τότε η αλάνα? Τίποτα. Χώμα, πέτρες και δύο κοτρώνες. Και σας άρεσε? Αν μας άρεσε, λέει. Αν μας άρεσε. Α, δεν πληρώναμε κιόλας. Τι μπαμπά, τζάμπα. Τσάμπα, η αλάνα δεν είχε. Απλά οι πιο μεγάλοι παίζανε. Οι πιο μεγάλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν τη νιώθετε. Μια Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, ίσως. Μια, δεν υπάρχει, εσωτερικά, κάπου έτσι. Μια Παρασκευήλα. Στην κυρία Ελένη που μας καθαρίζει. Το έχει μοίρα μου, φίλε. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία που μας καθαρίζει και μας έχει τακτοποιημένους το πρωί εδώ. Λέγεται κυρία Ελένη, να σε γερή. Τέσσερα παιδιά, φίλε. Τέσσερα. Δηλαδή, καταρχήν ηρωίδα από μόνο του. Έτσι, να μεγαλώσει. Τέσσερα παιδιά. Αυτά είναι, φίλε. Αυτά είναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε διαγωνισματούκλα. Όχι απλά διαγωνισμό. Έχουμε υπερατού δωράκλα. Σήμερα δίνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο δύο ρόμας μία υποτροφία σε μία από τις 100 ειδικότητες του νέου πανελλαδικού ΙΕΚ ΕΤΕ, 2 χρόνια δωρεάν, 2 χρόνια δωρεάν, το ξαναλέω, υποτροφία, δημοσιογραφία ή αθλητική δημοσιογραφία. 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι, μιλάμε για ένα εξαιρετικό δώρο, μιλάμε για ένα εξαιρετικό κίνητρο να στείλετε σήμερα μηνυματάκι. Προσέξτε τώρα, ένας από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα κληρωθεί, όπως είπαμε, 2 χρόνια δωρεάν φίτηση για να πάρει πτυχίο δημοσιογραφίας ή αθλητικής δημοσιογραφίας. Όλοι όσοι θα στείλετε μήνυμα και δεν θα κληρωθείτε όμως, έχετε στην ίδια ειδικότητα 50% έκπτωση στα δίδακτρα. Το ΙΕΚ ΕΤΕ, το νέο πανελλαδικό ΙΕΚ που ήρθε στη Θεσσαλονίκη με 100 ειδικότητες, παρακαλώ, βλέπω εδώ, και τομέας τουρισμού και τομέας επικοινωνίας και ΜΜΕ αθλητισμού και τομέας υγείας και πρόνοιας και διατροφής και διαιτολογίας και παιδαγωγικών και μόδας και ομορφιάς, οικονομίας και δίκης και καλλιτεχνικών σπουδών και εφαρμοσμένων τεχνών
και νέων τεχνολογιών και πληροφορικής και ηλεκτρονικής και αυτοματισμού, ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας και χημικών εφαρμογών και δομικών έργων και γεωπονίας και τροφίμων και ποτών. Πάρα πολύ δυνατό το ΙΕΚ ΕΤΕ. Σήμερα λοιπόν γράφετε FM, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526 FM, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 για να κερδίσετε στο τέλος, αν κληρωθείτε, μία υποτροφία διετίας. Παίρνετε το πτυχίο σας, δεν πληρώνετε τίποτα. Καταπληκτικό νομίζω σήμερα το δώρο και μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να ξαναδώσουμε. Και λέω, όσοι δεν κληρωθείτε, όσοι, αν ο ένας δηλαδή θα είναι ο τυχερός, θα ακούσει στο τέλος 10 παρακάτι ψηλά το όνομά του και θα το βγάλουμε πιθανόν και στον αέρα να κάνουμε έτσι όπως κάνουμε κάθε φορά, να ακούσουμε χαρούμενη φωνή. Οι υπόλοιποι έχετε 50% έκπτωση. Αυτό θα είναι το δώρο μας σήμερα. Χορηγοί μας, όπως ξέρετε και ως γνωστόν, η Ερβαντόλ 217-876. Κορυφαία κρέμα έφτιαξε η Σύναψη, την παραλάβατε κιόλας, η τυχερή. Και μείνετε ενθουσιασμένοι τώρα που δροσίζει ο καιρός. Η υγραεριοκίνηση Σκιάδης 473-118. Κανένας δεν γνωρίζει το αυτοκίνητο όπως η οικογένεια Σκιάδη. Πάνω από 50 χρόνια. Και βέβαια γλιτώνεται σχεδόν τα μισά λεφτά σχέση με τη βενζίνη. Και εννοείται ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αυτό το διάστημα 20% σε είδη σιδερώματος Philips. Χθες δώσαμε μια σιδερούκλα και πάλι θα δώσουμε. Και πάλι θα δώσουμε. Τα πάντα δίνουμε, τα δίνουμε όλα. Εκτός από τον καλύτερο μας εαυτό και τόπο στην οργή. Τι δίνεις λέει το πρωί, τόπο στην οργή και τον καλύτερο με αυτό. Να πούμε ότι ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρωης και στέλνετε το μηνυματάκι σας στην μπλιμπλικέρα. Γράφετε στην ομάδα αθλητήριος και φυσικά ότι την εκπομπή, άμα γουστάρετε, την ακούτε, εκτός ότι παίζει επανάληψη το βράδυ ακόμα πριν ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, στο νέο μας σπίτι, στη νέα μας ραδιοφωνική στέγη που μαζευτήκαμε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα. Θέλω να σας πω, μέσα στο καλοκαίρι χρειάζεται πάντα χρόνος για να μαζευτεί ο κόσμος και αυτό παρά με ικανοποίηση μπορεί να σε γεμίσει και με τίποτε άλλο, έτσι, και με ευθύνη φυσικά. Γράφετε λοιπόν αθλητήριος και μπαίνετε και στην ομάδα μας, στο group αθλητήριος Κωνσταντσαρός, Λίμπερο 8-10, για να μπείτε και στην ομάδα μας στο Facebook. Και αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα δούμε ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί παίζουμε Δευτέρα. Αυτό έχει τα σύν του, έχει και τα πλήν του, πάντα όταν παίζει τελευταίος. Το ένα είναι ότι ξέρεις τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, αυτό είναι το θετικό. Και το αρνητικό είναι που ξέρεις τι έχουν κάνει οι προηγούμενοι. Δηλαδή, από τη μία μπορεί αυτό να είναι ένα κίνητρο. Δηλαδή ξέρω ότι οι υπόλοιποι κέρδισαν ή έχασαν και αυτό μου δίνει ένα πλέον κίνητρο. Ή ξέρω ότι έχουν κάνει οι προηγούμενοι, έχουν κερδίσει, έχουν χάσει και έχω και ένα άγχος. Δεν θα πρέπει φυσικά ούτε καν να σκεφτόμαστε οτιδήποτε άλλο εκτός από μία νίκη. Θα ήθελα να είναι και εύκολη, να μην έχουμε πάλι νυχοφαγίες σε αυτό το restart που λένε και στα χωριά μας, γιατί ξεκινάμε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και μετά τις μεταγραφάρες. Ξεκινάμε και πάλι από την αρχή στην ουσία, έχοντας μαζέψει λιγότερους βαθμούς από ό,τι περιμέναμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Διότι το μάτς με τη Λιβαδιά ήταν ένα στραβοπάτημα. Όποιος προσπαθεί να το καλοποιήσει, να το πει διαφορετικά, νομίζω λάθος κάνει. Ήρθε το τρίποντο με την Κέρκυρα. Φυσικά ο δυνηρός αποκλεισμός από την Όστερσουτ μας πήγε ψυχολογικά πίσω και μετά τον Ντεμαράς μεταγραφές, οι παικταράδες που ήρθανε και ο Μαουρίσιο. Και ο Βιερίνια και ο Σαμπράνο και ο Καντουρί που είχε έρθει αμέσως μετά τον αποκλεισμό ή κατά τη διάρκεια μάλλον του αποκλεισμού, για να μην θυμηθούμε τώρα τον τρόπο, δεν έχει σημασία. Και τώρα ο κόσμος περιμένει με λαχτάρα και ανυπομονησία. Όλο και από περισσότερους ακούμε το Ιβάν κάνει ένα μεγάλο φιλικό για να έχουμε τη δυνατότητα, διότι όπως ξέρετε και όπως είμαστε, πέρσι για το ίδιο πράγμα που οι άλλοι ένιωσαν ένα χάδι, όπως είπα, τόσο σκληρό όσο το χάδι της μάνας στον ποπό μωρού όταν βάζει τάλκ μετά την αλαξιά, όσο η τρυφερή καρδιά ενός μαρουλιού που έλεγε εκείνη η διαφήμιση με το Ρίο Αντίριο, τόσο σκληρή ήταν η τιμωρία, το έχουμε δει και στο παρελθόν βέβαια, και για τα κλωτσομπουνίδια στον Πλατανιά στα αποδυτήρια και για κάτι φάπες που πέσανε εκεί στους παρατηρητές, απλά ναι μωρέ εντάξει δεν έγινε και τίποτα, οκ. Θυμίζουμε τους μείον 15
για μισό κιλό γάβρο στον πάγκο. Μείον 15 ήταν αφαίρεση από ειδική βαθμολογία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και θυμίζουμε τώρα αυτό που έγινε για να βγει η ΑΕΚ στο Champions League και τι να κάνει τελικά, να αποκλειστεί και να πάει να παίξει το Europa. Πολύ κακό για το τίποτα. Όλο αυτό το σκηνικό για να δούμε την ομάδα μας όταν θα βγουν οι Αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες. Δεν πειράζει, πιο δυνατούς μας κάνουν αυτά. Κουβέντα με Ηρακλειδής είχα χθες στη γειτονιά μου στο πατρικό μου. Προσπαθώ να τους εξηγήσω σε αυτούς που μπορούν και ακούν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν να ακούσουν αυτό το διάστημα, ότι δεν φταίει κανένας Ιβάν που έπεσε ο Ηρακλής. Αν θέλουν να πούν ότι ο Ιβάν έριξε τον Ηρακλή, αν θέλουν εκεί να γυρίσουν την πηξίδα και να πούν ότι αυτός έριξε τον Ηρακλή, okay, είναι δικαίωμά τους. Υπάρχει άνθρωπος που έριξε τον Ηρακλή και λέγεται Σπύρος Παπαθανασάκης. Τώρα, αν μέσα στο φανατισμό, μέσα στην τρέλα, μέσα στην αγανάκτηση, μέσα στην τζαντίλα για το οτιδήποτε, θεωρούν κάποιοι ότι είναι ο Ιβάν αυτός ο υπεύθυνος, okay, παιδιά, τι να πω. Ούτε είμαι δικηγόρος του Ιβάν, ούτε προσπαθούμε να σας εξηγήσουμε πέρα από μια κουβέντα που λέμε. Εσείς έχετε την κρίση και αποφασίζετε όπως νομίζετε. Αλλά βγάζει λάδι τον Καναδό όταν λες ότι ο Ιβάν έφτιαξε. Τι λέει ο Ιβάν? Υπάρχει άνθρωπος που τον οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια, τον Ηρακλή, στην Άβυσσο. Και λέγεται Σπύρος Παπαθανασάκης. Και όλοι αυτοί που βγαίνουν μαζί του φωτογραφίες και τον στήριζαν. Αυτό έτσι μια μικρή παρένθεση. Είπα επίσης από την πρώτη μέρα της εκπομπής για τους καινούργιους ακροατές. Οι παλιοί το ξέρουν. Εμείς ΠΑΟΚ είμαστε. Για τον ΠΑΟΚ ζούμε, για τον ΠΑΟΚ αναπνέουμε. Η εκπομπή δεν είναι οπαδική, ούτε ενημερωτική. Είναι ψυχαγωγική. Όποιος θέλει να έρθει στο ζουμού σου και υποστηρίζει άλλη ομάδα, οκ, okay, δεν του κλείνουμε την πόρτα και έχουμε και Ηρακλειδείς ακροατές και Αριανούς και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και Αεξίδες. Όποιος θέλει να έρθει. Αν θεωρεί ότι, οκ, okay, αν σεβαστεί αυτό που υποστηρίζουμε εμείς, σεβόμαστε και εμείς αυτό που υποστηρίζει αυτός. Ο ένας από τους Ηρακλειδείς εχθές στο πατρικό μου στην Τούμπα θυμήθηκε στον 103 σε ένα αμυγός παοξίδικο ραδιόφωνο που όταν βγήκα να στείλουν μήνυμα ηρωνικό οι δικοί μας, είπα μια στιγμή, είμαστε κατά του κατεστημένου. Είμαστε. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Είμαστε. Είμαστε υπέρ της ισονομίας και της δικαιοσύνης. Έτσι δεν λέμε, σαν ΠΑΟΚ, αυτό δεν είναι το σκεπτικό μας. Ναι. Άρα εδώ τώρα που τον Ηρακλή τον στήσαν, είχα πει τότε και το ρίξαν στα χαρτιά για να μείνει ο Αστέρας Τρίπολης και πήγαν και φάκελοι άδειοι των ομάδων. Δεν είμαστε κατά της διαπλοκής. Είμαστε. Άρα κανένα ειρωνικό μήνυμα κατά του Ηρακλή είχα πει τότε. Το θυμήθηκε αυτός. Τώρα στέλνουν μπινελί και Ηρακλήδης. Okay, μπορώ να ζήσω με αυτό. Απλά κάποιοι δεν ξέχασαν και στραβώνουν πολύ δικοί μου. Γιατί δεν τους περιλαμβάνεις? Γιατί είπαμε, όταν ο άλλος αργοπεθαίνει, δεν είναι και πολύ αντρίκιο να πηγαίνεις πάνω από τον τάφο και να χοροπηδάς και να λες είμαι πιο δυνατός από σένα. Τον θέλω δυνατό. Τον θέλω δυνατό να τον γλεντάω. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Το λέω για τους καινούριους, γιατί υπάρχουν και καινούργοι. Ή υπάρχουν και οι παλιοί ακροατές του Λίμπερο. Είναι το δικό μας σκεπτικό. Σας το περιγράφουμε έτσι ακριβώς όπως είναι. Αυτή είναι η δική μας κοσμοθεωρία. Γυρίζουμε ξανά στα δικά μας. Χθες είχαμε αγιασμό με Παπαχρήστο, αυτή η τεράστια μορφή. Η τεράστια αυτή μορφή. Θέλω να σας πω ότι κάποιοι στάθηκαν μόνο στο ότι έλεγε συνθήματα φορώντας ένα κασκόλ. Πόσο κοντόφθαλμοι μπορεί να είναι αντιμετώπιση. Και ποτέ δεν έψαξαν. Και εννοώ κάποιοι που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό και ότι είναι κοντά στην Εκκλησία. Δεν κοίταξαν λίγο πίσω από την κουρτινούλα να δουν χιλιάδες ανθρώπους να συντίζονται στο ίδρυμα Άγιος Παΐσιος, εκεί στον Τρίλοφο, να δουν τι τεράστιο έργο έχει κάνει ο Παπαχρήστος, στον οποίο παρεπιπτόντως ένα γεια σας και ένα μια καλημέρα έχουμε πει. Γνωρίζω όμως τι γίνεται. Τι τεράστιο έργο έχει κάνει. Στάθηκαν μόνο στο ότι είναι ΠΑΟΚ ο άνθρωπος και το εκφράζει και πήγε και στο γήπεδο και οκ, okay, είπε και ένα σύνθημα. Εντάξει, κρεμάστε τον ρε παιδιά που είπε και ένα σύνθημα ο παπάς. Οι άλλοι το λέγαν μάλλον, για σου παπά, παπά, ευχές στον Πειραιά. Οκ, okay, δηλαδή αυτό είναι για να τον κρεμάσουμε. Και έφαγε τρομερό πόλεμο ο παπάς αυτός. Τρομερό. Και λέω, ποια είναι η σημασία, θυμάστε, έλεγε ο Χριστόδουλος, ο συγχωρεμένος. Φαγώθηκε με συνοπτικές. Ο αρχιεπίσκοπος. Ας τον άλλον αρθεί. Με σκισμένο τζιν, με σκισμένο τζιν. Με σκουλαρίκι, με σκουλαρίκι. Με βαμμένο μαλλί, με αντάβια, με ό,τι θέλει. Ας είναι κοντά στην Εκκλησία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν
κάνει τα πάντα εκεί για, για την ενορία του και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έτσι παρεμπιπτόντως ήθελα να το αναφέρω το θέμα. Χθες έγινε λοιπόν στο μπάσκετ η καθιερωμένη μυσταγωγία, ο αγιασμός, για να πάει καλά η χρονιά με καινούριο προπονητή, τον Παπαθεοδόρο, ο οποίος ανέβηκε στην κορυφή με την εθνική ομάδα και μακάρι με τα παιδιά που πήρε εκεί και έχει κάποιους που πήρε να καταφέρει να φτιάξει ένα νέο ΠΑΟΚ και να κάνει την υπέρβαση. Αν γίνεται. Λοιπόν, την έχω πάρει τη δόση μου, λέει. Δεν γίνεται να το πω αυτό, δεν γίνεται να την πω. Χρόνη μου, τη συγκεκριμένη την ουσία είναι πάρα πολύ να τη χρησιμοποιούμε σε αυτούς που λένε διάφορα, αλλά okay, εντάξει, προχωράμε. Ζούμου σου λέμε και καλό που σου κούσα, εύχομαι καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία, από το Χέλσιμπορκ. Ο Ηλίας ο Σταφυλίδης, γεια σου Λιάκο, καλημέρα στο Γιώργο τον Πανανό. Όμορφη Παρασκευή σε όλους σας, εύχομαι να περάσετε τέλεια, πάω κάρα ρε. Ζούμου σου λέμε, το ρότερο πράγμα στον κόσμο είναι το να αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι αδερφέ, έτσι είναι. Ο Θοδωρής ο Ράπτης έχει στείλει φανταστική γελιογραφία. Κούλης, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Άδωνης και μπροστά ο Ιβάν είναι οι τέσσερις Ντάλτον. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει τα ύψη. Γεια σου Γιάννη Κανάρη. Καλησπέρα σε όλες. Συγγνώμη που δεν ήρθα χθες τα όνειρά σας, αλλά ήμουν καλεσμένος σε γάμο. Αυτό είναι κυριότερο, φίλε. Α, και λέει. Α, κορυφαία εκδήλωση λέει είναι η κηδεία. Και η κηδεία τι λες, ρε. Βέβαια λέει. Πας και δεν χρειάζεται λέει, να πας δώρο. Κατάλαβες. Οπουδήποτε αλλού λέει πρέπει να. Οπουδήποτε αλλού πρέπει να πας δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να ξαναπώ το διαγωνισμό μας. Σήμερα έχουμε συγκλονιστικό διαγωνισμό. Κληρώνουμε μία υποτροφία, 2 χρόνια δωρεάν σπουδές στο ΙΕΚ ΕΤΕ για δημοσιογραφία ή αθλητική δημοσιογραφία. Δηλαδή, ένας από εσάς σήμερα μπορεί να μην είστε εσείς ο ίδιος που θα στείλει το μήνυμα, αν είστε πιτσιρικάς, να είναι ο μπαμπάς, θα το κάνει δώρο στο γιο, να είναι ο θείος στον ανιψιό, να είναι ο νονός στο βαφτιστήρι, ο παππούς στο εγγόνι και όλα αυτά που είπα και στο θηλυκό. Έτσι. Η γιαγιά, η νονά, η θεία, η μάνα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 2 χρόνια δωρεάν υποτροφία για δημοσιογραφία, αθλητική δημοσιογραφία. Και όλοι όσοι στείλετε μήνυμα έχετε 50% έκπτωση στην ίδια ειδικότητα, στην αθλητική δημοσιογραφία, στο ΙΕΚ. Όλο αυτό θα τρέξει κατά τη διάρκεια του διόρου μας. Κατά τη διάρκεια του διόρου μας, μέχρι και τις 10. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την ενδεκάδα. Η οποία ενδεκάδα θα έχει μέσα τον Καντουρί, τον Ελκαντουρί και τον Σαμπράνο, δηλαδή το βασικό δεκάρι από εδώ και πέρα, τον κινητήριο Μοκλό. Πείτε τον όπως θέλετε, έχει πολλά ονόματα αυτή η θέση, επειδή είναι ιδιαίτερη θέση. Και μπαλαντέρ, και κεντρικό χαφ, και δεκάρι, και οργανωτής, και έγινε παιδί μου διάφορα. Είναι έτοιμος λοιπόν ο Ελκαντουρί, είναι έτοιμος και ο Σαμπράνο. Περιμένουμε πόσο καιρό να δούμε πίσω έναν άνθρωπο με τρομερή ποιότητα. Είναι τεράστια η μεταγραφή. Νομίζω θα την καταλάβουμε σε λίγο καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπουν κατευθείαν έτοιμοι αυτοί οι παίκτες. Αν και έχουμε δει στο παρελθόν παίκτες να μπαίνουν μέσα και να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτός ο οποίος γνωρίζει, αυτός ο οποίος έχει την κλάση. Τι να του πει τώρα δηλαδή. Okay. Θα κάνει αυτό που πρέπει. Το θέμα είναι να βρεθούν μεταξύ τους, να υπάρξει χημεία. Υπάρχει ένα ρόστερ τρομερό. Σκεφτείτε τώρα, στην εστία Ροντρίγκο Ρέι. Εκεί μπορεί να παίξει και ο Πασχαλάκης, επιστρέφει και ο Γλύκος. Δεξιά θα είναι, και δεν βάζω το Σιαμπάνι μέσα, έτσι που είναι ο πιτσιρικάς, τρομερό ταλέντο. Δεξιά θα είναι ο Μάτος, υπάρχει ο Κωνσταντινίδης. Αριστερά ο Λέοβατς, ελπίζουμε βέβαια να θυμηθεί ο Λέοβατς πώς ήταν ο κανονικός Λέοβατς. Ο παίκτης που θα κλάψω λιγότερο άμα φύγει αύριο, άμα μάθω ότι έφυγε. Το λέω ευθαρσός. Και μετά ο Σακχόφ. Αριστερά λοιπόν Λεβέκ, Λέοβατς και Δελιγιανίδης. Λέμε για τις λύσεις που υπάρχουν στο ρόστερ. Και πάμε στα στόπερ. Εκεί λογικά θα έχουμε Σαμπράνο και Κρέσπο. Βάλτε κάπου στο μυαλό σας ότι στην άμυνα Ρέι, Μάτος, Σαμπράνο, Κρέσπο μιλούν όλοι ισπανικά. Βάλτε. Δεν θα πάμε να πάρουμε το αντίστοιχο να πούμε μπακαλωρεά ή το προφίσκεση, αλλά είναι σημαντικό να μιλάνε την ίδια γλώσσα και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Και αυτό ισχύει και για πολλούς ακόμα στην ομάδα πλέον. Δηλαδή και ο Κάνιας μιλάει ισπανικά. Και ο Μαουρίσιο μιλάει ισπανικά. Έτσι. Και λέω ισπανικά, οι Βραζιλιάνοι μιλούν την Πορτογαλική. Πορτογαλικά και ισπανικά είναι πανομοιότυπα. Και ο Βιερίνια μιλάει πορτογαλικά, άρα και ισπανικά. Και ο... όπως είπα, ο Κάνιας το ίδιο. Συνεχίζω με τις θέσεις και λέω λοιπόν, και ο Βαρέλα τα μιλάει τα πορτογαλικά. Λέω λοιπόν, Σαμπράνο και Κρέσπο στα στόπερ, με εναλλακτικές Βαρέλα και Μαλεζά, λέω τώρα παιδί μου. Και από εκεί πέρα, στα χαφ, στα αμυντικά χαφ, Μαουρίσιο Σακχόφ ή Σάχοφ, Κάνιας Τσίμιροτ Κάτσε, λέω τις εναλλακτικές. Και πιο μπροστά, σαν δεκάρι, Ομάρ Ελ Καντουρί, με Πέλκα και Μπίσεσβαρ. Τυχαία η σειρά, είπα για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, δεν θέλω να φύγει ο Μπίσεσβαρ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μου αρέσει πολύ σαν παίκτη. Θα είναι μισάωρο, θα είναι 20 λεπτό, θα είναι 40 λεπτό. Τον θέλω αυτό τον παίκτη στην ομάδα. Με μία κάθετή του είναι ταϊστής. Σιτίζει τον επιθετικό. Και από εκεί και πέρα στα άκρα, Μακ Λιμνιός αριστερά. Μπορεί να παίξει φυσικά και ο Βιερίνια εκεί. Δεξιά, Τζαλμακάμπος και Αντρέ Βιερίνια. Μπορεί να παίξει και ο Μιστακίδης εκεί. Και μπροστά, ο Πρίγιοβιτς και ο Κουλούρης. Όπως βλέπετε, πάρα πολλές εναλλακτικές. Λογικό είναι κάποιοι να λένε ότι έφερε τον τάδε τώρα, πού να μπω στην ενδεκάδα. Λάθος τελείως ο τρόπος. Δηλαδή αυτό που είδαμε στο φιλικό ας πούμε με τον Βόλο, δεν πρέπει να υπάρχει. Με βάζει μέσα, θα φάω το χόρτο. Θα λυσάξω να του δείξω ότι μεγάλε κάνεις λάθος που δεν με υπολογίζεις. Κάνεις λάθος. Όπως όταν πρωτοξεκινήσαμε, που περιμέναμε να μας βάλουν μέσα στο στούντιο 2 λεπτά για να πούμε ένα δελτίο και ξέραμε ότι πρέπει να τα πούμε τέλεια. Τις ανάσες μας, τις τελείες, να χρωματίσουμε όπως έπρεπε το λόγο μας, να μην κάνουμε σαρδάμ, να μην είμαστε φοβισμένοι, να μην τρένει η φωνή μας, να μην ξεραίνεται το στόμα μας. Τώρα είναι το δίλεπτό μου. Μπες και άρπαξον από το λαιμό, λέω ρε παιδί μου, για τη δική μας δουλειά. Ο καθένας εκεί που είναι ο τομέας του. Σήμερα θα την πας εσύ την ταλίκα που τόσο καιρό πηγαίνεις το μικρό. Το φορτηγάκι. Έχεις πάρτιν. Σήμερα θα φτιάξεις εσύ τα ψωμιά στο φούρνο. Όπου είναι ο καθένας ρε παιδί μου. Σήμερα θα μπεις εσύ μέσα στη φαγάνα, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε. Σήμερα θα κάνεις εσύ χοληψία που μέχρι τώρα ήσουν απ' έξω και έκανες το μοντάζ. Πάρ την κονσόλα. Δηλαδή, άρπαξε την ευκαιρία, ρε. Άρπαξε την ευκαιρία. Διότι, μια, δυο, τρεις, πει φίλε, εντάξει, οκ. Σου δόθηκαν ευκαιρίες, τις πέταξες, Μπενάκης Βιαννάκης, πέταξες το γκρεμό. Καμία αξία. Δείξε μου ότι μπορείς. Βγάλτε χαρακτήρα, βγάλτε προσωπικότητα, βγάλτε δύναμη, βγάλτε τσαμπουκά, οπουδήποτε και αν είστε. Ειδικά τώρα που οι εποχές είναι δύσκολες και δεν δίνονται και πολλές ευκαιρίες. Τη μία που θα σου δοθεί, τρούπος εκεί που είναι, το λέω σε παιδιά που έρχονται και μου λένε, ξέρεις, μπήκα στην τάδε δουλειά, αποθηκάριος. Άσε, μου έχει φύγει η μέση. Δείξε εσύ ότι είσαι καλός αποθηκάριος και αύριο μπορεί να σε βάλει υπεύθυνο, να έρθει κάποιος άλλος. Δείξε ότι μπορεί, άρπαξε την ευκαιρία. Το λέμε συνέχεια και όντως, αρκετές περιπτώσεις έρχονται μετά από καιρό. Ξέρεις, είδαν ότι είμαι φιλότιμος, είδαν ότι είμαι εντάξει, πήρα και αύξηση, μου έβαλε και θέση παραπάνω, ας πούμε. Με έβαλε προϊστάμενο, ξέρω εγώ. Με έβαλε σε καλύτερο ωράριο, με έβαλε με καλύτερα λεφτά. Πολλοί κόσμος τώρα αυτό το διάστημα, έφυγα τώρα από την μπάλα, το λέω γενικά, δεν κάνει τη δουλειά που ονειρεύτηκε. Εννοείται. Αρπάξτε όμως την ευκαιρία. Ευκαιρία όπως αυτή που σας δίνουμε σήμερα με το διαγωνισμό. 100 ειδικότητες έχει αυτό το πανελλαδικό ΙΕΚ. Το ΙΕΚ ΕΤΕ, αν ενδιαφέρεστε για τα αρχικά, είναι ελληνική τουριστική εκπαίδευση. ΕΤΕ. ΙΕΚ ΕΤΕ. 100 ειδικότητες. Σήμερα 2 χρόνια δωρεάν φοιτηση για να πάρετε πτυχίο δημοσιογραφίας ή αθλητικής δημοσιογραφίας. Προσφέρουμε δηλαδή μία υποτροφία σήμερα. Διετίας, να πάρετε πτυχίο, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και βέβαια, όσοι στείλετε μήνυμα και δεν κληρωθείτε για τη μία υποτροφία, έχετε 50% έκπτωση στα δίδακτρα. Θα στείλουμε τη λίστα με τα ονόματα, νομίζω ότι είναι σπουδαίο το δώρο. Γράφετε FM με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες και το στέλνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Θα γυρίσουμε, να ανοίξουμε και γραμμές, επιστρέφουμε! Πάμε! Ετοίμασε Δημάκηδες, Κωστόπουλους, ετοίμασε Μπατίδες, αυτά. Θα βάλουμε τραγουδάκια σήμερα, Παρασκευήλα που έχει. Βάλε Νεκτάριο Κοκόνι,
Βάλε Χαραβέρα, βάλε Αντρέα Κωνσταντινόπουλο. Παίξε, αγόρι μου, παίξε λίγο, παίξε. Μπέσε λίγο στα μονοπάτια αυτά. Έλα, θα σου μάθω χωρίς γάντι να τα βγάζεις από τη δισκοθήκη. Εδώ είμαστε, τσάτ στο μικρόφωνο, με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Και βέβαια όλους σας εκεί πέρα έξω, Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα κληρώνουμε μια υποτροφία για δημοσιογραφία ή αθλητική δημοσιογραφία στο ΙΕΚ ΕΤΕ. Πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο δώρο. Σκεφτείτε, 2 χρόνια δωρεάν σπουδές. Και όσοι στείλετε μήνυμα έχετε 50% έκπτωση. Γεια σου Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Θα τα πούμε σε λίγο, θα διαβάσουμε τα μηνυματάκια. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Να δούμε το άτομο το οποίο σήμερα κάνει σευτέ. Καλημέρα! Μήπως γνωρίζετε? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό 1-0. Ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 0-3. Τουλάχιστον, δηλαδή με 0-1 μας χαλάει? Λίγο ναι, Κωστή. Λίγο ναι. Ρε νίκη κι ας είναι, δεν με ενδιαφέρει. Εννοείται ότι θέλω 0-3 έτσι να υπάρχει μια άπλα. Αλλά για πες. Λοιπόν, Κωστή, χρειάζεται μια νίκη με 0-3 και γενικώς όλες αυτές τις ομάδες που παίζουμε μέχρι να παίξουμε με το Βάζελο με ανοιχτή την Τούμπα. Μέχρι να παίξουμε με το Γαύρο, εγώ θα πω, στο πρόγραμμα. Διότι άμα δεις το πρόγραμμά μας, δεν πρέπει πουθενά κανονικά, ξέρεις ότι συγχαίνω με την προπαίδεια, αλλά πουθενά δεν πρέπει να χάσουμε βαθμούς μέχρι το Γαύρο. Για αυτό σου λέω, ναι. Αλλά πρέπει όμως να ρίχνεις τρίγκολα σε αυτές τις ομάδες για να καταλάβουν κάποιοι ότι πλέον κολλείς τη διαφορά. Σωστό. Να δώσεις το μήνυμα με λίγα λόγια. Ότι ναι. Αυτά τα μάτς τα καθαρίζεις. Ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να κερδίζεις με άνεση. Ακριβώς. Για να καταλάβουν ότι τελείωσαν. Είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός που εκεί μπορεί να δυσκολευτείς. Εντάξει. Με αυτό το ρόστερ θα πρέπει αυτά τα μάτς να μην χαλάμε τα στομάχια μας και να περνάμε αέρα. Αυτό ακριβώς. Αλλά με αυτό το ρόστερ λέω. Βέβαια το κανένα ρόστερ μόνο με το ρόστερ δεν κερδίζει. Έτσι. Και πρέπει να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο αυτό πράγμα. Νομίζω λέμε τώρα την αλφαβήτα λέμε στους συλλογισμούς. Όταν έχεις τέτοιο ρόστερ μπορεί να κερδίσεις τέτοιες ομάδες με διαφορά. Αυτό θα φανεί εάν τελικά ο Λουτσέσκου μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο υλικό. Φυσικά, αυτό περιμένουμε όλοι τώρα να δούμε. Δεν συζητάμε για την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ. Δεν έχει τέτοιο ρόστερ, δεν έχει τελευταία τουλάχιστον 20ετία. Έχει παιχταράδες, έχει ομαδάρα. Φυσικά. Και πρέπει να τους βάλει να παίζουν. Γι' αυτό σου είπα ότι φυσικά. Το 1-0 θα με ξύνιζε λίγο. Εντάξει. Εγώ θέλω 3-0. Για να, δηλαδή Βρε, να όλοι θέλουμε. Να έχει χάσει ευκαιρίες, να έχει σπάσει τα δοκάκια, να έχει κάνει τέτα-τέτ. Τέτοιο στυλ, κατάλαβε. Θα πρέπει οι αντίπαλοι, όταν είναι σε τέτοια μάτς απέναντί τους ο ΠΑΟΚ, να λένε πώς θα γίνει να μην διασυρθώ. Αυτό είναι το σκεπτικό. Πώς θα γίνει να μην φάμε πολλά. Να είναι φόβητρο ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να πηγαίνουμε να τα καθαρίζουμε από την αρχή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πηγαίνει και να κερδίζει, γι' αυτό σου λέω. Όμορφα και ωραία. Άλλο ένα στο 60 και τα λοιπά και μετά χαλάρωση. Έτσι πρέπει να είναι αυτές τις ομάδες, κατάλαβες. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, δεν με νοιάζουν ούτε οι προϊστορίες, αν έχει καλή ή κακή ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι που παίζει με αυτές τις ομάδες. Αυτές τις ομάδες δεν χρειάζεται προϊστορία. Μπαίνεις τι προϊστορία, και κερδίζεις ανέτα και τελειώνεις. Τι προϊστορία. Απλά πράγματα. Με συνοπτικές. Χλάτς χλούτς που λέγει τουλάχιστον. Ναι, γι' αυτό το 1-0 σου είπα. Ειδικά όταν ερχόταν στο 90 ιδρωμένος. Πάνω απ' ότι δεν κάνεις ναι, απλά δεν θα με χαλούσε να κέρδιζε 1-0 στη Λιβαδιά. Να σου το πω έτσι. Βέβαια δεν θα παίζαν αυτοί που θα παίξουν τώρα, αλλά λέμε. Όταν Κωστή, το μάτς πάει στραβά. Ούτε ναι. τη Λιβαδιά και με την περσινή ομάδα έπρεπε να τη ρίξεις τουλάχιστον 2 γκολ. Έπρεπε. Έπρεπε, αλλά. Okay. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Γι' αυτό σου είπα. Να αρχίσει από τώρα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πολύ. Ακόμα από στην αρχή. Ρίξτε από τώρα. Ρίχτο που λέει. Ηλία, ρίχτο. Φιλιά! Φιλιά. Γεια σου, Γνιδούλα. 2310-287-888. Ανοιχτές οι γραμμούλες να μιλήσουμε. Και παραγγελιές δεχόμαστε σήμερα. Να κάνουμε λίγο σουξουμούξου όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που έχουμε λίγο πανηγυρτζίδικη ατμόσφαιρα. Εννοώ στο ρεπερτόριο που ξέρετε ότι τα γουστάρουμε. Ζούμου σου, Κωστή μου, καλημέρα και καλή εκπομπή. Μπορεί να μην μπορώ να παίρνω τηλέφωνο, αλλά θέλω να ξέρεις πως σε ακούω κάθε πρωί όταν ξεκινάω για δουλειά, για να πηγαίνει καλά η μέρα μου, αλλά και κάθε βράδυ για να κοιμάμαι σαν ζουμουσάκι. Τα φιλιά μου σε όλη τη ζουμουσού οικογένειά μας. Γεια σου, Γιώργο Τριανταφυλλίδη. Γεια σου, αδερφέ μου. Ναι, παίζει επανάληψη, παιδιά. Στην επανάληψη είμαι πιο καλός. Συγκλονίζω. Στην επανάληψη της εκπομπής
Είμαι ανώτερος, φίλε. Δεν υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν στραβές. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ότι είσαι στην επανάληψη. Είμαστε φίλε, δύναμη. Σε πολύ καλύτερος. Έχει τύχει βέβαια στον 103 να στέλνουν μηνύματα στην επανάληψη, φίλε. Πολύ ήθος. Και όχι ένα, πενινταριές. Ειδικά σε διαγωνισμούς βαρβάτους. Και εγώ καημένος, επειδή δεν θέλω, δηλαδή τον λυπάμαι τον άλλον, το σκέφτομαι, να λέω συνέχεια, παιδιά. Η ώρα τώρα είναι 8:30, δεν είναι 12:30. Μη στέλνεις σαν ακούς το βράδυ, δεν είμαστε νύχτα. Παίζει επανάληψη τώρα, σας το λέω τώρα που είναι πρωί. Μη στέλνετε στην επανάληψη, κανονικά, κανονικά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Φυσικά, πρόσεξε, να προσπαθείς και να πάρεις να βγάζεις γραμμή και να μην το σηκώνουν εκεί, να τρελαιστεί στην επανάληψη. Καλά, βέβαια και ακροατές οι οποίοι έβγαιναν στην επανάληψη επίσης συγκλονιστικότεροι από το πρωί. Δεν το συζητάω. Είναι άλλη πινελιά, φίλε, είναι άλλη ρε παιδί μου η χάρη. Άλλη χάρη. 2310-287-888. Συζητάμε ό,τι σας αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε και παραγγελιές δεχόμαστε σήμερα. Θέλουμε οπωσδήποτε, βλέπω εδώ, μαέστρο μου, Άγιο με θέλεις ή Αμαρτωλό. Χτύπα, Κωνσταντινόπουλος εκτέλεση. Έτσι, εγώ είμαι σε τι μονοπάτια σε πάω. Είσαι και εσύ του ρεπερτορίου. Ροπή την έχεις τη ροπή. Τη ροπή την έχεις τώρα, τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Θα δούμε. Πάμε, καλημέρα σας. Χρωστάω φυσικά την επιστολή από χθες, εννοείται. Γεια σας. Κάτι. Ναι. Έλα, ρε μεγάλη. Χαμήλωσε τελείως το ραδιόφωνο σου. Για να μην μικροφωνίζουμε. Περίμενε. Ω, καλώς το παιδί ρε, τώρα σε κατάλαβα. Τρούσνια στο κοκοπομπούσνια, θα τα κακβούσνια, τα τσιστιακόφε. Ω, σπεσιάλ φουτμπαλίστα πρεζιντέντε. Αγοράκι μου, πού είσαι ρε Ταρίφοφ, πού είσαι ρε μορφή. Είναι, μιλάμε, έχεις γίνει, αποσύρθηκε ο Μπολτ και τον έχεις κάνει γυμναστή, να πούμε προσωπικό, τρέχεις πολύ, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα. Αγοράκι μου, τι κάνεις. Καλά ρε φίλε, σ' ακούω. Μιλάμε, κοίταξε, μην το γελάς καθόλου, δεν σου κάνω πλάκα. Πήγα να πάρω τηλέφωνο στην κονσέρβα, Καλά ρε φίλε, εντάξει, αυτό είναι, είπαμε, και εμείς το έχουμε πάθει. Εσύ μιλάω, μιλάμε ότι βάζω κονσέρβα, βέρτα. Ναι. Λέω, είναι κονσέρβα. Εντάξει, το ξέρω. Και πάω πάρω τηλέφωνο μετά. Το ξέρεις, αλλά το ξεχνάς φίλε, είδες το χέρι, φίλε, μεγάλο πράγμα η συνήθεια. Μεγάλο πράγμα η συνήθεια, φίλε, μεγάλο πράγμα. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήρε τον Ελ Καντουρί, το Λιμπερό, έτσι. Λέμε τον Μπαλαντέρ, το δεκάρι, το καλό πήρε. Να σε καλά. Να σε ακούμε, να σε χαιρόμαστε. Αυτό. Ό,τι κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό θα κάνουμε και εδώ. Οι άνθρωποι μας καλοδέχτηκαν στο σπίτι τους με τον πιο υπέροχο τρόπο, όλοι τους. Όλοι τους, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Είναι γνωστό, είναι εντάξει, τα παιδιά εντάξει. Είναι παντού όπου πήγες ήταν καλά. Φίλε, πάντως πραγματικά αν και απαγορεύονται μετακινήσεις των οπαδών, εμείς δεν μας είχαμε. Ναι, αυτό. Μου γράφουν κιόλας. Μεγαλύτερη μετακίνηση ακροατών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δεν το λέμε με έπαρση, το λέμε με ικανοποίηση και με χαρά. Εννοείται. Ούτε έχουμε να πούμε κακές κουβέντες για κανένα, να κάνει εντύπωση σε πολλούς. Δηλαδή, φεύγοντας τι, να βρίσω ή να ξεχάσω τους φίλους μου εκεί. 4 χρόνια, εγώ, καταρχήν, όπου πήγα, φίλε, πουθενά δεν ήμουν διεκπεραιωτής. Όσοι ακούτε το ξέρετε. Δίνω όλο μου το είναι, όλο μου τον εαυτό. Δεν μπορώ να είμαι τυπικός, ας πούμε. Δεν μπορώ. Που λέει, όπως οι σχέσεις. Κράτα μια πισινή, λέει, μην δίνεις ολοκληρωτικά. Τι λέτε, καταρχήν πάω και είμαστε. Γίνεται να κάνουμε νερόβραστα πράγματα. Μεσοβέζικα. Και η φιλοξενία στο σταθμό ήταν καλή και όλα αυτά. Ερώτηση. Η κυρία που ακούγεται στο βάθος είναι στο Σιμπή ή την έχεις μες στο ταξί? Τι ακούγεται? Ακούστηκε μια γυναικεία φωνή στο βάθος. Όχι φίλε, τίποτα. Είναι... Καμία σχέση απολύτως. Δεν ξέρω από πού βγαίνει. Είναι το Σιμπή. Εκτός κι αν ακούω φωνές, φίλε. I see dead people. Δηλαδή, έκτη αίσθηση. Λες να ακούω φωνές από το πουθενά. Φωνές! Ακούω φωνές! Για πες τα ρίφο. Ναι. Εσύ να ακούς φωνές δεν πειράζει. Πρωθυπουργός θα μην ακούει φωνές και τον πιούμε να πούμε. Ας τι έχουμε να τραβήξουμε τώρα. Θα ακούσουμε πάλι τι παπαριές ακούσουμε, τι θα μας τάξουν πάλι. Αυτή η death. Το death ξέρεις σημαίνει, Δεν έχουμε Θεό. Δεν έχουμε Θεό σημαίνει, φίλε. Αυτοί που έρχονται δεν έχουν Θεό. Καλό. Φίλε, καλή επιτυχία και στην ομαδάρα μας που κάναμε εκπληκτικές μεταγραφές. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Αγόρι μου. Θα έχουμε καλές ακροάτες, φίλε. Θα τα λέμε. Θα τα λέμε. Φιλιά, γεια σου, Ταρίφοφ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί.
ο Συμπέθερος από το Καλοχώρι. Όχι ρε φίλε, πού είσαι ρε Συμπέθερε από το Καλοχώρι, από το Good Village. Α, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νιώθω πολύ καλύτερα, πολύ πιο άνετα νιώθω εδώ που είσαι τώρα. Εντάξει, αυτό ξέρετε, είναι... πολύ καλά γιατί. Okay. Πάμε παρά... Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση ναι. για αυτά που θέλαμε να κάνουμε πριν και δεν μπορούσαμε προφανώς για άλλους λόγους. Εάν και εφόσον θέλεις μπορούμε να τα πούμε να κάνουμε. Αγοράκι μου, με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη αφενός, χαρά. Αφετέρου, καλή αρχή, μάλλον καλό δρόμο εδώ πέρα, συντροκέφαλος, τι ακριβώς λένε, δεν ξέρω. Να σε καλά, καλά, να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά. Τρέφω μεγάλο σεβασμό σε αυτούς που περιμένουν, σε καλημερίζω και ελπίζω να μου δώσεις την άδεια να σε πάρω μια μέρα να τα πούμε. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, τι άδεια, ό,τι θέλεις. Και να έρθεις από εδώ και να συζητήσουμε και να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Η πόρτα να μας... κάνουμε αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε πριν. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Η πόρτα μας είναι ευχαριστώ ανοιχτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σε πάρω στο κινητό σου κατευθείαν. Γεια σου, Συμπέθερε από το Καλοχώρι. Γεια σου, Συμπέθερε. Γεια στα χώρια σου και τα κορίτσια σου. Να σε καλά, να σε καλά. Συμπέθερος Α. Αυτός έχει γιο για την κόρη. Συμπεθέρια Β, Θανασάρα, δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχει προκύψει ακόμα. Τα φιλιά μου. Έλα Βουζούκο, έλα. Αέρα βγες αγόρι μου, έλα Χριστάρα μου. Έλα Χριστάρα μου. Έλα Χριστάρα μου. Μισό δευτερόλεπτο, βάλε χαλάκι, βάλε χαλάκι. Έχουμε τηλέφωνο από Αυστραλία, από Καναδά. Εκεί το σηκώνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τεράστια διαφορά ώρα στα φιλιά μας. Γεια σου Γιάννη μου. Γεια σου Γιάννη μου. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλημέρα. Ναι. Γεια σου παλικάρι μου. Ω, καλώς το Βουζούκο ρε. Γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου άρχοντα της νύχτας. Αγόρι μου, ξέρεις ότι ήθελα να σε ευχηθώ πολλές φορές εκεί. Ότι πήγες στα παιδιά του Λίμπερο. Πολύ καλά έκανες. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούσα να σε πιάσω με τίποτα. Τι είναι, να κάνουμε. Είπαμε, είμαι ιδιαίτερα αδύνατος. Ελύσομαι και ξεφεύγω, πασαλίβομαι και μελάδια και ξεγλιστράω σαν το χέλι γι' αυτό. Ακριβώς. Καλά είσαι παλικάρι μου. Δόξα τω Θεώ. Να είσαι καλά και εσύ και τα παιδάκια σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Εγώ προχθές βάπτισα τον εγγονούλ μου. Ωρε φίλε. Έχω κρατημένο άλμπουμ και σε περιμένω. Ξέρω παλικάρι μου. Άντε και θα βγει το επόμενο. Ακριβώς. Κρατάω την κουβέντα σου. Και το λόγο σου να φέρουμε εδώ το μεγάλο άρχοντα, ξέρω ότι θα το κάνουμε τώρα, να έρθει να μας θυμίσει τρίτη φορά όλα αυτά τα χρόνια ραδιοφωνικά, ο σπουδαίος Βασίλης, και ένας είναι ο Βασίλης, δεν χρειάζεται να πούμε επίθετο, λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε. Έτσι, όπως και δεν χρειάζεται να πούμε πόσο κοσμάκι έχει βοηθήσει και δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Ούτε φαντάζεστε. Αυτό, Κωστάκι μου, είναι ούτε φαντάζεστε. Έτσι, βλέπετε έναν άνθρωπο βαρύ. Γιατί ο Καράς είναι βαρύς με τη φωνή του βαρύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ψυχή έχει μικρού παιδιού. Εγώ μικρού λέω παιδιού. Πάντα ότι αυτός εδώ είναι πρώτα άνθρωπος, μετά οικογενειάρχης και μετά καλλιτέχνης. Σωστό, όπως το λες. Πρώτα άνθρωπος είναι το παλικάρι αυτό. Και κοίταξε, επειδή είσαι και εσύ του Θεού, ό,τι δίνει παίρνει. Εννοείται. Χωρίς... Ό,τι δίνει έτσι, παίρνει, έτσι. Το δίνει ο Θεός. Χωρίς αφιβολία. Ο Βασίλης τώρα κάνει τέταρτη καριέρα. Αυτό το φετινό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το φετινό, Κώστα μου, δεν καλά, έχει ξαναγίνει. Αυτό που έγινε στη όπου Σόφια. Πήγα, σηκωνόταν η τρίχα μου. Αυτό που έγινε στη Σόφια πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν υπήρχε. Ποια Καστοριά, ποια στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Η πρώτη φορά μέσα στη βροχή ερχόταν ο κόσμος. Ούτε βροχή να δει. Και άμα έτσι, δεν υπήρχε φόβος για να πάρουν φωτιά τα μηχανήματα, θα συνεχίζαν μέσα στη βροχή. Μέχρι το πρωί. Αγόρι μου! Πάρε, πάρε! Κωστή μου, θα τα πούμε, αγόρι μου! Να είσαι καλά και εσύ και τα παιδάκια σου! Γεια σου, Βουζούκο! Γεια σου, Βουζούκο! Γεια σου, άρχοντα! Άρχοντα! Ένας υπέροχος τύπος, Χρήστος. Χρόνια τα νυχτερινά σας σπορ του Βορρά. Ιδιαίτερα αγαπητός. Έτσι και κολλητός φίλος. Θα μας φέρει Βασίλη Καρά στο στούντιο. Ο Βασίλης με τίμησε δύο φορές. Όχι τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά είναι εύκολο να βγει, ήρθε στο στούντιο παρά το άγριο της ώρας. Έτσι. Και θα το κάνουμε στο στόχο τάξη και θα τον φέρουμε στούντιο να μας μιλήσει για όλα όσα θέλετε να ακούσετε. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να είστε καλά όλοι. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστούμε. Τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα τώρα. Από Δευτέρα θα γίνει, να δούμε. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ποδοσφαιρικό, πάω. Χωρίς, ναι, ναι. Έχω αρχίσει, έχει αρχίσει.
Τελείως, τελείως. Σύνδρομο και τέτοια πράγματα. Βάζω βιντεάκια, βάζω βιντεάκια από γεμάτη τούμπα και βλέπω. Εχθές το βράδυ το ίδιο έκανα κι εγώ. Αλλά πήγα πολύ πίσω εγώ. Γιατί εγώ που πήγα, εγώ τι πήγα στα πρόσφατα. Άσε γόρι μου τώρα, άσε. Είδα κάτι πάσης, κάτι Μαγδί Τολμπά, κάτι Τουρσουνίδης, κάτι Λεοντιάδης. Εγώ έβλεπα κάτι... Καραϊσκάκης. Και εκτός έδρας, και εκτός έδρας. Και μάλλον με τα παιδιά, λέγανε αυτό δεν ήταν φάουλ. Έλα εντάξει λέω, τι φάουλ. Αυτά είναι. Χλάς το παιχνίδι, τέλος πάντων. Εντάξει, περιμένουμε, επειδή έγινε, είναι άλλη ομάδα τώρα, γι' αυτό περιμένουμε με ανυπομονησία. Δεν θα τους δούμε όλους στη Ριζούπολη, ούτε θα τους δούμε αμέσως. Αν μπουν όλοι θα είναι τελείως άλλη ομάδα, αλλά δεν νομίζω να μπουν όλοι. Λογικά, ο ΜΑΚ θα είναι έτοιμος, λογικά θα δούμε Ελκαντουρί και Σαμπράνο. Είναι Σαμπράνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφαγα εχθές ένα μισάωρο μετά την εκπομπή, μπαίνοντας σε περουβιανά, σε ισπανόφωνα site για να ακούσω πώς τον προφέρει ο εκφωνητής. Δεν υπάρχει ζήτα πουθενά. Κάποιοι τον λένε Θαμπράνο, κάποιοι θήτα και κάποιοι σίγμα, ανάλογα με την χώρα και την προφορά. Ναι. Είναι Σαμπράνο. Είναι σαν το είχα μπροστά. Είναι Σαμπράνο. Ναι. Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί μιλάνε πορτουγέζικα. Ναι. Είναι μια γλώσσα ενιαία σχεδόν με τα ισπανικά και τα πορτογάλικα και τα βραζιλιάνικα μαζί είναι εκεί. Ναι, ναι, τα πορτογαλικά μιλάνε στην Βραζιλία. Γι' αυτό και στην Πορτογαλία παίζουν όσοι Βραζιλιάνοι θέλουν. Το έχουν ένα παραθυράκι αυτό στο νόμο. Παρεμπιπτόντως τώρα που είπα νόμος και είμαστε ακόμα υποκαθεστώς επιτήρησης η ΕΠΟ. Διαιτητικά ναι. Διοικητικά μιλάμε. Δεν ανέλαβε ακόμα ο... Ο Γραμμένος. Ναι. Όχι, ανέλαβε νομίζω. Δεν είναι. Απλά πώς, δηλαδή, σε επίπεδο διοίκησης, σε επίπεδο διαιτησίας, υπάρχει μία εποπτεία, έχει πολύ ωραίες λέξεις, αν θέλεις μπορούμε να πούμε ό,τι θες. Μία υψηλή εποπτεία, ένας έλεγχος, ένας από πάνω, ένας δερβέναγας, αυτό είναι. Ναι, σε επίπεδο διοίκησης. Αλλά λογικά... Ναι, λογικά νομίζω ότι. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες άκουσα και διάβασα πολλά. Καλά, χθες αυτό τι που άδειασε. Ο κύριος Αραϊδάρη που πήραμε εμείς. Τι είναι αυτός διατητής, ήταν, δεν το ξέρω. Είναι παλιός επόπτης και μπαίνει για δημόσιες σχέσεις. Δεν κατάλαβα τι ενόχλησε δηλαδή. Πού ήταν ένας διατητής. Γιατί τόσος αλλαγμός και ξέρω εγώ, τι έγινε. Ποιοι είναι αυτοί που φωνάζουν, ξέρεις. Ένας υπάλληλος δεν είναι αυτός. Είδες, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αλλαλάζουν. Είδα, ξέρω και χρώματα. Δεν θα πω. Ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο, με μία λέξη. Τι θέλεις να σου πω τώρα. Άστο, γόρι μου. Τίποτα, δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Απλώς έχω μια απορία, ας πούμε. Αυτοί σκούζουν. Τι πήραμε, ξέρω εγώ. Σκούζουν αυτοί. Σκούζουν. Αυτοί, Παναγιώτη, σκούζουν αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια εκμάβλησαν, σάπισαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και σκούζουν στα πρωτοσέλιδά το τους που... επειδή μπαίνει λέει ο Καλογερόπουλος με τον οποίο έχουν 14 στα 14. Ένα από τα παιδιά της Παράγκας που παραμένει και σφυρίζει, ένας από αυτούς που τόσα χρόνια τους έκανε τα χατήρια, σκούζουν πριν το μάτς. Μπλόκο λέει αυτά, ο Γραμμένος, η νέα ΕΠΟ, αυτά. Δηλαδή μιλάνε αυτοί, δεν υπάρχει τσίπα πουθενά. Φίλε. Ναι, γι' αυτό, για νέα ΕΠΟ και εδώ ακόμα είμαστε σε αυτό και πάλι φωνάζουν. Δηλαδή είναι αυτοί μέσα πάλι και πάλι φωνάζουν. Παρόλα αυτά. Καλά, αυτό είναι προπαγάνδα γνωστή, δεν είναι. Εντάξει. Ναι, και το πιο γελίο που άκουσα χθες ήταν ότι θα έχει πεντάλεπτο στην ΟΒΑ ο κύριος Αραϊδάρης, όπως ο κύριος αυτό. Συγκρίνουν δηλαδή ανθρώπους. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν τους έχουμε δει, ρε παιδιά. Όχι, και δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τόσο γελιότητα δεν μπορεί. Εντάξει, τίποτα. Εμείς από Δευτέρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Κανονικά. Να το πω. Είναι μια καινούργια αρχή. Παιδιά, για να μην πούμε κάτι άλλο, ας το γυρίσουμε λίγο σε αυτό. Το νου σας. Μία λέξη. Το νου σου. Δεν ακούγεται σαν Το νου σας, όλοι. Όχι, λέω το νου σου. Δεν ακούγεται σαν Ρουμάνος μεσοεπιθετικός. Ο Μικαέλ, το νου σου. Ναι, ναι. Ακούγεται. Και για το Ρουμάνο ισχύει το νου σου. Πρώτα απ' όλα για αυτόν. Δεν έχεις τώρα, έχεις τέτοιο ρόστερ που δεν είναι, πρόσεξε καλά. Έτσι. Και να πω ξανά, το ότι ο μπαμπάς του ήταν σπουδαίος προπονητής, δεν σημαίνει ότι και ο γιος είναι, πρέπει να αποδείξει πράγματα. Και ο Στράτος Διονυσίου ήταν μεγάλος τραγουδιστής, δεν έτσι, τον έφτασε ποτέ ο Στέλιος και ο Άγγελος. Πολύ παρομοίωση, αυτή μ' αρέσει. Μα είναι ακριβώς ναι. Τέτοια περίπτωση. Στράτος ήταν φωνάρα. Και ο Λουτσέσκο, ο Μιρτσέα, ο Λουτσέσκο ήταν προπονητάρα και είναι. Ότι είναι ο γιος του, μακάρι το παιδί. Στην Τουρκία είναι τώρα, πού είναι. Νομίζω πήγε εθνική Τουρκίας.
Τουρκία, θα σε γελάσω. Τουρκία, θα, ναι. θα σε γελάσω. Λοιπόν, φιλιά πολλά! Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη! Οπότε από Δευτέρα, από Δευτέρα. Και Τρίτη θα μιλάμε εμείς για, για πρωτάθλημα και τα υπόλοιπα. Σε φιλό, σε φιλό. Στην αγάπη μου, σε φιλό. Καλημέρα. Τέλος πρώτης ώρας, Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο είναι ο χορηγός δεύτερης ώρας. Την πρώτη ώρα είναι ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδη Νικολαίδης, Ανδρέα Παποδρέκα 10 στο Κορδελιό. Με συσκευές σιδερώματος 20% Philips, ειδικά αυτό το διάστημα, 50 χρόνια εμπειρία. Η γραεριοκίνηση Σκιάδη 473-118 γλιτώνετε τα μισά λεφτά βάζοντας, σε σχέση με τη βενζίνη, βάζοντας το μαραφέτι, το υγραέριο στους ειδικούς. Τηλεφωνήστε στο 2310-473-118, ξέρουν αυτοί οι οικογένειες Σκιάδη, χρόνια εμπειρίας. Και εννοείται Ερβαντόλ, η κρέμα για τις αρθρώσεις, για τις θλάσεις, για τα αυγενικά, θαυματουργή. Φτιαγμένη από υλικά, φτιαγμένη από τα συστατικά που δίνει η φύση. Η σύναψη έφτιαξε μια εκπληκτική κρέμα. Τηλεφωνήστε στο 2310-217-876 για να μάθετε τα πάντα. Συνεχίζει το διαγωνισμό μας. Κληρώνουμε σήμερα διετία υποτροφία στα ΙΕΚ ΕΤΕ. Μία υποτροφία 2 ετών για αθλητική δημοσιογραφία ή για δημοσιογραφία γενικά. Όλοι όσοι στείλετε μήνυμα θα έχετε 50% έκπτωση στα δίδακτρα. Και ένας θα πάρει την υποτροφία για 2 χρόνια. Επιστρέφουμε! Στο ερώτημα, αν θα φέρουμε και Ζαφύρι Μελά, η απάντηση είναι ίσως και αυτό είναι οριστικό. Εννοείται ρε, και Ζαφύρι θα φέρουμε. Τα πάντα, όποιον έχει, όποιον υπάρχει. Όποιον υπάρχει, εδώ. Να είστε έτοιμοι, θα κάνουμε ωραία πράγματα, να έχουμε υγεία, σωματική και ψυχική. Έτσι. 2310-287-888, πώς το λένε εδώ, τον κτηριάρχη, τον Παουξάκη. Αγόρι μου. Παντού υπάρχει ένας φίλος. Καλά ρε Κωστή, με ξέχασες για συμπέθερο, εμένα λέει που σου δίνω και επιλογή σε ηλικίες 4. Θες μεγάλο έχω, θες μικρό έχω, τι να πω. Χαραλάμπη Φωτιάδη, αγόρι μου. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μας. Αν και μου λέει ένας, τη βλέπεις την κόρη σου, λέει, πόσο είναι, 8. Αγόρι μου λέει, ούτε θα καταλάβεις λέει, πότε θα είναι λέει και θα... Όχι θα γαμπρίζει, θα νυφίζει. Αμα ο Παναγία μου, ο Παναγία μου. Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στη μαμά του Θωμά στο Κοπερτί που χθες είχε σύραξη με το γιο μου. Τι ωραία. Πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό. Θέλω να πω στο άλλο το παλικαράκι που πήγε να του πάρει την μπάλα. Μην παίρνεις την μπάλα. Δεν σε πείραξε ο δικός μου. Γιατί τον πείραξε πρώτος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανονικά, φίλε, πώς γίνεται σύραξη σε αγώνα. Όχι, πήγε να του αρπάξει την μπάλα μέσα από την. Ο δικός μου δεν πάει ποτέ πρώτος να πειράξει. Ποτέ. Τώρα μιλάμε 2 ετών, έτσι. Αν όμως πάει ο άλλος και τον πειράξει πρώτος, έχουμε τσαμπουκάδες. Έχουμε φίλε σούξου μούξου. Χθες λοιπόν, όπως καθόμαστε για την εβδομάδα προσαρμογής, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες θα πούμε στο φράχτη, στη γωνία, κοιτάω, πάει ο άλλος, τρέχει και το αρπάζει την μπάλα από τα χέρια. Αμάν! Και έχουμε σύραξη. Κάνει έτσι, του κάνει έτσι το μάγουλο ο άλλος, του κάνει και ο δικός μου και πιάνονται στα χέρια. 2 ετών, φίλε. Και τους χωρίζουν οι κυρίες, δηλαδή σκηνικό. Ρε παιδιά, 2 κανονικά, πώς γίνεται όταν είναι 2 μποξέρ. Και τους λέει να δώσουν τα χέρια ο διαιτητής πριν τον αγώνα. Και κάνει ένας έτσι, κάνει κι άλλος έτσι και πιάνονται κανονικά. Λέω, θες ρε παιδί μου, λέω. Τα αγοράκια, σαν τα κοκόρια. Λέω, Θάνο αγόρι μου, ο Θωμάς είναι φίλος σου. Τι φίλος λέει, αφού μου παίρνει την μπάλα. Δεν λέει, δεν μιλάει ακόμα, αλλά λέμε. Κατάλαβες, σου λέει τι μου λέει αυτός. Πάμε στις γραμμές. Υπενθυμίζουμε 2310-287-888 Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγούκλα δεύτερης ώρας. Όποιος δεν πήγε να φάει εκεί χάνει. Και σήμερα έχουμε μία υποτροφία για αθλητική ή γενική δημοσιογραφία στο ΙΕΚ ΕΤΕ. Καταπληκτικό δώρο. Και όσοι στείλουν μήνυμα, 50% έκπτωση για να πάνε να σπουδάσουν εκεί πάνω από 100 ειδικότες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Έχεις ύφος και χρώμα στη φωνή. Θα ήθελα να δηλώσω ότι μία σωλήνα έχει σπάσει. Δηλαδή, ψηλό ράδιο Θεσσαλονίκη είναι λοιπόν, το για το μικρό. Ναι. Πάω και είναι ρε Κωστή. Καλά, εντάξει. Και το άλλο το παιδάκι Παουξάκη ήταν όπως κατάλαβα. Αλλά είδες. Είχαμε μία σύραξη. Μεταξύ μας μαλώνουμε.
Τι να, εντάξει. Δεν έχουμε αντίπαλο. Είναι απλά τα πράγματα. Περιττό να σου πω με τους μπαμπάδες, δεν συζητάμε τίποτα άλλο έτσι στο φράχτη. Τι να μιλήσετε. Ρε Κωστή, πότε θα παίξω Βιερίνια και αυτά, τι γίνεται. Για πλέξιμο θα μιλήσετε. Τι να, για μπλέξιμο. Για μπλέξιμο. Για μπλέξιμο, ναι. Για πες αγόρι μου. Αυτά που έλεγε ο Παναγιώτης, δεν ήταν προηγουμένος. Που έλεγε... Ναι. Ο Παναγιώτης. Ναι. Για το Σαβίκο. Λοιπόν, αυτοί άρχισαν να βλέπουν σκιές. Σε λίγο καιρό θα βλέπουν και τα φαντάσματα. Εντάξει, τι να πω. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμβόλιο αυτό. Δεν είναι τσιρότο να το κολλήσουμε στον άλλον. Ήρθε πλέον η ώρα να βλέπουν αυτοί φαντάσματα, γιατί εμείς βλέπεις τόσα χρόνια δεν βλέπαμε φαντάσματα, βλέπαμε την αλήθεια. Και αυτά που μας κάνανε τόσα χρόνια. Φυσικά δεν μιλάω τώρα οι φίλαθλοι τους. Τους άρεσε αυτό το 90-10, πιο 10 δηλαδή, το 99-1, ναι. 0-0-1. Μα τώρα στα πρωτοσέλιδα χθες, δηλαδή αδικείται ο Ολυμπιακός. Πραγματικά, δηλαδή, γελάει και το παρδαλό αμνοερήφιο, φίλε. Αυτό το κάνουνε. Λέω πάντα μία παρομοίωση, Άκη μου. Το να μιλάει ο Ολυμπιακός για τη διατησία και ο Παναθηναϊκός παλιότερα. Είναι σαν να μιλάει ο Αδόλφος Χίτλερ για ανθρώπινα δικαιώματα, σαν να μιλάει για πυρασφάλεια και δασοπροστασία ο Νέρωνας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σαν να λέει ο Ηρώδης, αγαπήστε τα μωρά. Δώστε τους μια ευκαιρία. Αυτό το κάνουνε πρώτα. Για τον διαιτητή να τον θυμίσουν ότι εσύ ήσουν μαζί μας. Ακριβώς, ήσουν στο σύστημα τόσα χρόνια. Και το δεύτερο, εμείς έκαναμε να διεθνή. Τρώνε το χόρτο οι δικοί τους οπαδοί. Ναι. Όλα απλά είναι, φίλε. Τους ταΐζουν κάθε μέρα από λίγο, έτσι, όχι πολύ, έτσι, από έτσι, λίγο. Έτσι. Κατάλαβες, να πω και ένα τελευταίο πολιτικό, ναι, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως, γιατί να μην πεις. Δεν έχω, με την πολιτική ξέρεις ότι δεν έχω καλή σχέση. Χρόνια ήμουν μέλος πρόεδρος και μέλος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Το έχω πει και άλλες φορές. Μάλιστα. Και από τότε που ήρθε αυτός έχω δηλώσει παρέτηση και την έχω στείλει στα μούτρα του των ίδιων. Μάλιστα. Θα έπρεπε, έχουμε πει πολλές φορές. Έχουμε πει πολλές φορές πολιτικά. Δεν σκαμπάζω, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μας, να πούμε τι ψηφίζετε. Ας προσέχουν πώς μιλούν για τον ΠΑΟΚ και για τον Ιβάν. Αυτό. Κωστή, εγώ απέχω τουλάχιστον τελευταίες φορές. Απέχω. Δεν είναι καλό που το λέω, αλλά απέχω. Λοιπόν, δεν τον ενημέρωσαν καλά οι επικοινωνιολόγοι του, τον Κούλη. Δεν τον ενημέρωσαν. Ούτε, τον σημαίνει, εμείς, ούτε λοιπόν, σημαίνει ότι επειδή κάνουμε κριτική σε αυτόν, θέλουμε τον άλλον. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια καθόλου. Η διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας είναι 6 με 7% από το 18 που λέγανε αυτοί. Φιλιά, φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Μας το λέτε με το βλέμμα. Δεν αντιλέγω και χραπ, πέφτει ένα κεφάλι στο πανέρι. Παρακαλώ, επόμενος, next, με κάπα σίγμα ταφ. Ναι, σε εσάς μιλάμε. Κι άλλος με το βλέμμα, 2310. 287-888 πιασμένη χέρι-χέρι στο ζάλογο. Ναι! Κωστή! Έλα! Γεια σου ρε, άντε ρε Κωστάκη! Άντε ρε Κωστάκη! Το έχουμε αυτό, το έχουμε κάπου. Άντε ρε Κωστάκη! Στη νέα σου στέγη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό να μην είσαι άστεγος. Τα παιδάκια σου να χαίρεις το λεκταράκι σου και το θαλασσάκι σου. Αγόρι μου, σε υπερευχαριστώ. Δεν κατάλαβες, ε? Όχι, δεν σε κατάλαβα. Μίλα λίγο ακόμα. Χρήστος είμαι της Κυραδονίκης. Όχι ρε Χριστόρα! Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Τι κάνει η αγαπημένη μου. Τι κάνει. Ταλαιπωρείτε, όπως τα ξέρεις. Ταλαιπωρείτε. Η μάνα μου λέει, σε αγαπώ πολύ. Το ίδιο και εμείς, το ίδιο και εμείς. Καλή αρχή. Αγόρι μου. Και ο μαδάρα μας εκεί. Έτσι θα γίνει. Όπως το λες. Τα φιλιά μου. Πάλι κάτω. Τα φιλιά μου. Η Κυραλίγη λέει να χαίρεσαι και την κόρη σου. Την κόρη και τον γιο. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια. Γεια σου Ανδρονίκη μου. Γεια σου Ανδρονίκη μου, λέει ο Κωστής. Φιλιά. να πάλι διευκρινίσω κάτι για αυτούς που δεν ξέρουν. Η κυρία Ανδρονίκη δεν έχει το φως της. Είναι από τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά θέματα όρασης έως ολική απώλεια, έτσι, τυφλή. Όμως ζει με όλο της το είναι για τον ΠΑΟΚ, ακούγοντας έτσι, όλα αυτά που εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Θυμάμαι σε μία εκδήλωση που κάναμε, που δίναμε φρούτα, που με άκουσε από μία απόσταση που ανθρώπου αυτή φυσιολογικού δεν σε πιάνει. Γεια σου κύριε Ανδρονίκη μου, να σε γερή! Να σε γερή να βλέπεις με τα μάτια της ψυχής. Έλα, 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 έλα.
Έλα ψυχή. Καλώς την, ναι. Καλώς την, ναι. Να καλώς σε χαρώ, αγάπη μου, γλυκιά. Γεια σου, κυρία Ανδρονίκη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πόσο σ' αγαπάω, να ξέρεις. Να σε πάντα γερή. Μέσα από την ψυχή μου σ' αγαπάω. Να σε πάντα γερή, να σε πάντα γερή. Αυτό θέλω. Γιαβρή μου, αυτό, όμως, αυτό. Αυτό. Σε φιλώ, σε φιλώ. Την αγάπη μου έχεις, την αγάπη μου. Κωστή, ναι. θα ήθελα πολύ να σε δω. Θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά, κύριε Ανδρονίκη. Θα τα πούμε. Θα βρεθούμε σύντομα. Σύντομα. Σε φιλώ. Γεια σου, Ανδρονίκη μου. Γεια σου, γεια σου. Φιλιά πολλά. Μου λέει λοιπόν ο γιος της, θέλει να την πάω στην Τούμπα, λέει, για να ακούσει τον ΠΑΟΚ. Τέλος. Σταματάς κάθε γκρίνια. Σταματάς κάθε ιδιοτροπία. Τα βάζεις όλα στο πλάι. Βλέποντας έναν άνθρωπο που είναι τυφλός, να έχει τέτοια όρεξη για τη ζωή, να παλεύει με τα θέματα υγείας και να είναι τόσο πολύ κοντά σε αυτό που αγαπάει. Θα το έλεγα έτσι, εννοείται, και για οποιοδήποτε άλλο οπαδό ομάδας. Μιλάμε τώρα όμως για τον ΠΑΟΚ που μας καίει και είναι η καψούρα μας. Συγκλονιστική όταν τη γνώρισα από κοντά, συγκλονιστική. Με κατάλαβε μέσα σε 100 ανθρώπους που δίναμε φρούτα από μακριά. Κωστή! Άκουσε τη φωνή μου μέσα στην αναμπομπούλα. Αυτοκίνητα. Το φορτηγό που έφερε τα φαγητά. Κόσμος έξω φασαρία. Με κατάλαβε από μία ακτίνα, παιδιά. Έμεινα άναυδος. Λέω, δεν μπορεί να με άκουσε. Δεν μπορεί να με άκουσε. Τι να πω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Χαμένο. Έλα! Καλημέρα, χαμένο. Έλα, ρε, χαμένο. Τι μας έκανες όλα να τρίχνω τα γυαλιά μου τόσο. Έμανα και έφουσκα τα πρόβατα και παραπέρα. Αναφανφών. Δεν πιστεύω να με αγνώρισες. Και ασκαρδαμικτή. Γεια σου, Κωστάκη. Δόκτωρ. Κωστάκη. Δόκτωρ Βαγγέλ. Είμαστε, είμαστε στιματίες και με τέτοια θέματα παθαίνουμε ένα θέμα, να ξέρεις. Εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν καταφέραμε ποτέ να γίνουμε, να μην επηρεαζόμαστε. Γενικά σε όλα τα θέματα. Σε όλα. Και τουλάχιστον να μην έχουν προβλήματα άλλα. Αυτό. Γερή αυτό. Δόκτωρ Τιφτιάντς, μία λέξη, όπως λέμε, Τιμάνας, Τιθιάς, Αντίντας, έτσι. Λοιπόν, Τιφτιάντς. Σκλή, βέβαια. Να πω ένα μπράβο στους τύπους που έχουν... Το γνύο, το ξέρεις, το γνύο. Κανονικά, ρε φίλε, κανονικά. Γρούνι. Γρούνι. Κάνανε και μαγαζί άνθρωποι αυτοί, έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το είδες εκεί στο One, Σαλόνικα. Γρούνι. Γαμαρώνι. Γρούνι. Το γρούνι. Χωρίς φωνή εντά. Δεν μπορείς να μην συμφωνήσεις με τόσα σύμφωνα. Έχεις καιρό να με πάρεις τηλέφωνο. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όλα εντάξει. Όλα good, όλα good. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Χάρηκαν. Σε ακούμε. Δόξα το Θεό. Χαιρετάμε, Κωστάκη. Φιλάκια. Δόκτωρ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, δόκτωρ. Κιμητνίκ. Κιμητνίκ. Α, και αυτό μία λέξη. Κιμητνίκ. Γεια σου, δόκτωρ Βαγγέλ. Γεια σου, γεια σου. Πάμε. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Σε εσάς μιλάμε. Πέσαμε μουτσο. Καλημέρα στον Ανδρέα του Ζαπονίδη. Γεια σου, Βασιλική Χριστούδη. Γεια σου, Χριστόφορο, να είσαι καλά. Φιλιά σου, Αμπελόκηπους. Λοιπόν, εγώ είμαι, λέει, Ηρακλειδέας. Ακούω, πονάω. Σε ευχαριστώ, λέει, που μιλάς έτσι. Φίλε, δεν το κάνουμε. Έχουμε συγκεκριμένη φιλοσοφία. Ούτε προσπάθησα ποτέ να ψαρέψω, να το πω έτσι απλά, από άλλη δεξαμενή. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Χωρίς να σας βάζω να σκοτώνεστε μεταξύ σας. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να βάλεις στους οπαδούς ακροατές να σκοτώνονται μεταξύ τους. Να μπριζώσω, να προκαλέσω, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν θέλουμε αυτό. Γραμμή, ναι, γεια σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, ρε. Πού είσαι, ρε γασάπι. Καλά, ρε Κωστή μου. Ρε καρίτσα, πού είσαι, ρε γαμότο, πού είσαι, ρε καρίτσα. Την αγάπη μου. Καλή σαλιδρομία. Στο νέο σου πόσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Εύχομαι να μην μετανιώσουν αυτοί για τον Κλάους και τον Ερνίκε. Να μην μετανιώσουν για τον Κλάους και τον Ερνίκε. Εύχομαι να μην μετανιώσουν. Πάντα όταν κάνεις μια τέτοια κίνηση, λες. Εύχομαι να μην μετανιώσουν. Ναι. Μακάρι να πάει καλά ο Πάκου. Υπάρχει μια διαφορά στις δύο περιπτώσεις. Ναι, αλλά κοίταξε να σου πω. Ότι ο Ερνίκε έφυγε δανεικός. Με οψιόν βέβαια. Ναι. Ενώ ο Κλάους πουλήθηκε, τέλος. Έτσι, δεν πάμε. Είναι επιχειρηματίες, είναι μεγάλος, είναι ξύπνος, τα πάντα όλα. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τι κάνει.
Κοίταξε, κάναμε σπουδαίες μεταγραφές, όμως σπουδαίες. Πάνω ράφι. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο ρόστερ. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ στην ομάδα. Ματάκι, κορταράκι. Αλλά αυτό θα έλεγα στο τέλος, αφού τα ξέρεις παλιός ακροατής. Ματάκι, κορταράκι, να τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Θέλουμε να αγαπάμε τους παίκτες μας για αυτό που θα προσφέρουν. Μπράβο, τώρα, όχι στην παλιά τη σχέση, τι έκαναν. Έτσι. Έχω να σου πω πάρα πολλά, τώρα επειδή δεν έχω μονάδες. Την καλημέρα μου, να σε καλά υγεία, αγάπη. Αγόρι μου. Και έχουμε το καλύτερο. Να είσαι γερός. Κωστή, μήπως αρέσει η χωριάτισσα. Μήπως με γουστάρει η χωριάτισσα. Το έχουμε και αυτό, τα έχω όλα, τα έχω εδώ πέρα όλα, τα έχω όλα. Καλημέρα μου. Φιλιά. Το 100% το ακροατήριο πήρε στο 80. Εντάξει. Μαζί σου. Εντάξει, εντάξει, έτσι, έτσι. Καλημέρα, Κωστή. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, φίλε μου, Κωστή. Φιλιά, γεια σου, Καρίτσα, γεια σου, Χασάπη μου. Γεια σου, Χασάπη μου. Η παρέα ξαναμαζεύτηκε, λέει η Μαρία. Λοιπόν, μεγαλύτερη μετακίνηση ακροατών. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Οκ. Okay, αυτό μας γεμίζει με ικανοποίηση. Αν και είναι τόσο νωρίς, δεν κλείσαμε ούτε δύο εβδομάδες. Δεν έχουμε εδώ. Ούτε δύο εβδομάδες. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το πλυντήριο. Καλά είσαι. Τι κάνεις, αγοράκι μου, τι κάνεις, Κωνσταντίνε. Καλά, καλά, να λέω, σε πάρω, έχουμε λίγο ησυχία εδώ πέρα. Δεν το λέμε τα πλυντήρια. Έχουμε κάτι θέματα. Λέω, κάτσε να πάρουμε κανένα τηλέφωνο. Να ακούμε καλά, κατάλαβες. Αυτό είναι. Κάτι ησυχία ακούω, πολύ ηρεμία ακούω, κάτι μπούφους, κάτι... Έχουμε θέματα, κάνουμε εδώ κάτι ριζόνια. Έχουμε δουλειά, αλλά δεν δουλεύουν τα πλητήρια. Σήμερα είσαι με τον Αριανό ή με τον Ολυμπιακό? Με τον Αριανό, Ολυμπιακό. Τι σου έλαχε και σένα, αγόρι μου. Τι σου έλαχε. Ένα καπέλο της Φοηδίων, έχουμε μια στάση εργασίας τα παιδιά. Είναι σαν της Καλαμαριάς, έχουν ένα, λέω, καλό είναι, έτσι, καλό είναι. Τι να έχει, λέει, κίτρινο και κόκκινο, κόκκινο Φεραίρο, το λέω. Δεν γαμπίπι. Λοιπόν, έλεγες για το Θάνο. Ναι. Προχτές ξέρεις τι έπαθα εγώ με τον εγγονό. Το δίνω ένα κουλουράκι. Πόσο είναι ο εγγονός? Ο εγγονός είναι τώρα 15 μηνών, Κωστάκη. 15 μηνών. Α, τώρα θα έχεις γούστα από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, τι, άστα να πάνε. Ναι. Και μόλις του πήρε το κουλουράκι, τρέχει ο σκύλος και τον αρπάζει το κουλουράκι. Ο Παυλάρας. Πόσο ωραία πάλι ο παιδί. Και από τότε να το βλέπει το σκύλο έτσι, λες πλάκα να κάνει καμιά μανούρα αργότερα. Σίγουρα, φίλε. Μπορεί να πιαστούν. Ναι. Καταρχήν, δηλαδή, καταρχήν ο μικρός θα σκυλιάσει. Αυτό είναι το ένα σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολλά ακούγονται τώρα, Κωστή, βλέπω. Πολλά. Γιατί είπαν για τον κύριο Σαββίδη, θέλει να βοηθήσουν τον Ηρακλή, ξέρω. Δεν μας ενδιαφέρει μας αυτά τα πράγματα. Έτσι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα ο οπαδός του Ηρακλή, ναι, περνάει ένα τεράστιο λούκι. Τρελαίνεται. Ακόμα και την, μπορεί εγώ μέσα εισαγωγικά, το ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο Σαββίδης, δηλαδή τι γίνεται με μια ομάδα της πόλης. Όχι, ο άλλος το παίρνει στραβά, αλλά ένα έχω να πω. Εντάξει, είναι δικαίωμά τους να νιώθουν έτσι, σου λέει, με ειρωνεύεται. Ένα πράγμα μόνο. Έτσι. Δεν φταίει ο Σαββίδης που έπεσε ο Ηράκλης. Ναι, όχι. Δηλαδή, αν θέλουν να τον γυρίσουν εκεί, να τον γυρίσουν εκεί, να πούμε το φως, οκ, okay, δικαίωμά τους. Υπάρχει άνθρωπος, ονοματεπώνυμο, λέγεται Σπύρος Παπαθανασάκης. Ναι, ναι, τους ναι. Πήγε στον κρεμό. Δεν γίνεται να φταίει ο Σαββίδης, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά να σε πω και κάτι. Μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου, εσύ μαζί. Μα ο πιο πολύς κόσμος αυτό λέει. Άστος, αφού τώρα. Όχι, ακόμα και την όποιο, το όποιο ενδιαφέρον σου. Έτσι. Άστο, ναι, γιατί ναι. Το εκλαμβάνω σαν ηρωνία ότι και καλά ενδιαφέρει και δεν ξέρω. Άστο, δικαιολογία, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Έλος θα πάντων. Τη βρούνε. Είπα, το λέω και σε φίλους μου που είναι Ηρακλειδείς. Αυτό το διάστημα. Περάστε το αυτό που περνάτε. Δεν θέλω καν να συζητάω μαζί σας. Όπως δεν θα ήθελα κι εσείς σε μια αντίστοιχη κουβέντα να μου λέτε να το οτιδήποτε. Αυτό για μας τελείως. Έτσι. Και έχω φίλους. Και έχω πολύ καλούς φίλους Ηρακλείδες. Πώς δεν μιλάμε, τώρα. Μιλάμε τώρα για όχι απλά φίλους, αδέρφια. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Ο δικός σας ο Σαββίδης αυτά, παιδιά. Αφήστε. Ξέρω, βρείτε τη λύση. Βρείτε τη λύση. Έτσι. Και αφήστε. Αφήστε. Μην μπαίνουμε σε κουβέντες. Στο τέλος θα τσακωθούμε. Δεν θέλω. Ναι, θέλω. Τώρα το καταλάβαν κι αυτοί, μη στεναχωριές. Τέλος πάντων. Τώρα η ομάδα μας πρέπει να θωρακιστεί. Άκουσα για τον κύριο Σεραϊδάρη. Εντάξει, δεν ακούγεται καλά. Εμείς το κάνουμε προσωπικά. Θέλω η ομάδα να παίξει 50-50 φιλαράκι. Αυτό δεν θέλουμε και αυτό θα γίνει. Που ερχόταν εδώ πέρα και με, κάναν ό,τι να είναι. Με ρωτάει ένα μήνυμα. Ήρθε εδώ, λέει, για τη θέση του Μίχελ. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και ο Μίχελ, όταν ήρθε, ο Λούμπος, ήρθε για υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων στη διαιτησία. Ναι. Ίδιο τίτλο με αυτό που έχει τώρα ο Σεραϊδάρης. Λοιπόν, πράγμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν θα τον αδειάσει. Θα έρθει για την έκθεση τώρα ο Ιβάν και θα αποφασίσει για το μέλλον του Μίχελ. Έτσι, τώρα να βγαίνει ο Καραπαπάς και να σκούζει και να λένε και έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, φαντάσου να μην έδινε το πέναλτι με την Κέρκυρα. Τι είχαμε να ακούσουμε. Καλά, τι είσαι, σοβαρά μιλάνε. Άστο. Τέλος πάντων, με τους γιους της διαπλοκής, με αυτούς που τόσα χρόνια σαπίσαν όλο το σύστημα, δεν ανοίγω διάλογο, φίλε.
Όχι, τέλος. Τίποτα. Ας κάνουμε τέλος, 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 δεν θέλω. Δε. Και κόκκινους και πράσινους και κίτρινους. Δεν με ενδιαφέρει. Εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας. Αυτό. Θα δείξουμε και τον πρόεδρο και τον προπονητή. Εντάξει, αυτό. Διαρκείας. Όλοι, όλοι διαρκείας στην παράταση που δόθηκε. Φτηνό. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί δηλαδή, ο καθένας. Κάναμε άλλα πράγματα όταν δεν είχαμε πρόεδρος και τέτοια. Ακριβώς. Τώρα, δηλαδή, συσπήρωση, αγάπη, ενώ είναι τα πιο λίγα μάτς στην ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν έχει Ευρώπη. Έχουμε την τιμωρία μέχρι το Δεκέμβρη. Είναι τα πιο λίγα μάτς ever που έχει δώσει η ομάδα δηλαδή, στην έδρα της. Να είμαστε εκεί. Ρε, ούτε για τα μάτια του κόσμου να σε πούν μία αγωνιστική θα σε κόψω. Ρε. Θέλω να έρθει ο Βάζαλος εδώ, και φίλε, αυτό. Και να έχει στο προάβλιο της Αγία Βαρβάρας κόσμο. Α, εκείνη και την αγωνιστική. Τότε, λάβα! Λάβα! Εγώ τι λέω, Κωστάκη. Μέχρι τότε, αν η ομάδα μας είναι κοντά στην κορυφή, δεν λέω να είναι πρώτος. Τρεις, τέσσερις πόντους πίσω. Θα αρχίσει μετά. Οχ, οχ, ήρθε. Όχι, ο Κώστας λέει με αυτή την ομάδα που θα πάμε. Παουξάκι είναι. Ήρθε. Παουξάκι αφισβητή. Πώς δεν πήραμε, ρε Κώστα, ποιο να πάρουμε. Πες του να μην έχει μείνει στον Ιούλιο, γιατί κάτι έχει χάσει, έχει χάσει επεισόδια, πες του, στις τελευταίες μέρες. Δεν έμεινε στον Ιούλιο, γιατί κάναμε μεταγραφές, Κώστα, πήραμε 9 λοιπόν, πέρας. Κλείσετε κάτω μια μεταεκπαίδευση. Φιλιά, κάτω μια ενημέρωση. Πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, καλημέρα, αδερφέ. Καλώς το παιδί, ρε, όχι, ρε, Κούδα, πού είσαι, ρε, Βαλάνη Δωράκη. Ο Κούδας από τη Βαλανδεράχη, λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα. Ναι. Αυτό το που έκανε ο πρόεδρος μας ήταν το πιο τρολό που μπορούσε να κάνει και εγώ το περίμενα γιατί ο άνθρωπος δεν μας άισε καμία περίπτωση. Δεν περίμενε ούτε από Europa League να πάρει λεφτά ούτε από τίποτα. Δεν έχει κανένα ανάγκη ούτε την Ευρώπη. Έχει ανάγκη μόνο το πρωτάθλημα. Θέλει τίτλο. Ο άνθρωπος είναι διψασμένος για τίτλο όπως και εμείς οι φίλαθλοι. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στους φίλους τους δικούς μου, του ΠΑΟΚ και όχι τους Ηρακλειδέας και τους Αριανούς. Θέλω να δώσω το εξής μήνυμα. Ότι, παιδιά, υπομονή. Αυτό που έκανε ο Σαββίδης στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών δεν το έχει κάνει κανένας πρόεδρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε παρακάτω. Υπομονή και θα διορθωθούν τα πράγματα. Και θέλω να επισημάνω κάτι. 10 Δεκέμβρη είναι το παιχνίδι με το Βάζαλο. Ναι. Τότε πιστεύω να έχει λήξει τιμωρία. Όχι πιστεύω. Θα έχει λήξει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν βάλουμε και μία του κυπέλου, τι πιστεύεις. Δηλαδή, προσοχή, μην έχουμε καμιά παράταση να λες, τίποτα άλλο. Ναι, μη μας προχωρήσει. Ιδιέ τα μάτια μας, όχι 14, 114. Κωστή μου, άκουσε σε παρακαλώ να δεις τι μπορεί να συμβεί το χειρότερο σενάριο. Σε κάποιο παιχνίδι εκτός έδρας, να μπουν προβοκάτορες μέσα στους φιλάθλους τους δικούς μας και να τα κάνουν λιμπίδια, οπότε να έχουμε παράταση της τιμωρίας. Λιμπίδια. Κρατάω τη λέξη λιμπίδια. Από το λιμπά. Λοιπόν, λιμπίδια το λέμε στο χωριό μου, στη Βαλανιδωράχη. Μ' αρέσει λοιπόν, ρε παιδί μου η έκφραση. Δηλαδή σε ίδια οι εκφράσεις είναι πολύ σημαντικές. Στολίδια, αντίδια, λιμπίδια. Ναι. Πρέπει να έχεις χωρίς λιμπίδια, δεν πας πουθενά και χωρίς αντίδια. Πρέπει λοιπόν, να έχεις, να τα κουβαλάς πάνω σου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, επειδή όμως υπάρχουν προβοκάτορες που συνεννόμαστε. Κωστή μου, που θέλουν το κακό μας, γι' αυτό σου είπα ότι θέλω να πιστεύω ότι στις 10 θα κάνουμε sold out και θα ανέβω κι εγώ απάνω. Οπότε, θέλω να πω υπομονή στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο. Γεια σου Κούδα! Γεια σου Κούδα! Διαλυματούμπεν, έχει κι άλλες δύο, ναι! Γεια σας! Κάερε στάπερ μητίδο λεβετάρχε στο πληκατόριο. Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και λέμε τι στο νεκροθάφτη! Κουφάλα νεκροθάφτη, θα σε θάψω όρθιο. Σιγά, όπου σε βρω θα σε... Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Πες μου λίγο, αν ο νεκροθάφτης, αν ο Χάρος με την Κόσα είναι απέναντι, του κάνεις χειρονομία. Δηλαδή είναι αυτό στην... είσαι εσύ στην 4. Και είναι απέναντι ρε παιδί μου στα επίσημα, ξέρω εγώ στην 1. Και σου κάνει, ρε παιδί μου με το δρέπανο το μεγάλο, σου κάνει εσύ δεν του κάνεις χειρονομία αντίστοιχα. Του λες εκεί που θα σε βρω. Είπα, δεν άκουσα την αρχή τι είπες. Λέω, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω αγόρι μου, έλα. Πες αυτό που θες. Λοιπόν, γιατί όταν λέω κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνω ποτέ, στην εικόνα μου, στο μυαλό μου έρχεται ο φαλακρός ο Αλαφούζος. Γιατί είναι λίγο, του φέρνει, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Είχε συμπολίτη με τον Σπανοβο Πανάθα και μου πήρε το πρωτάλημα και μου λέει άλλος του τάριξα με τον αστυνομικό μέχρι και τον αστυνομικό διευθυντή με τις ξανθιές και πάνω στα ουίσκι πίνανε. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη τιμωρία για τον Αλαφούζο, ξέρεις ποια είναι φίλε?
που οι ίδιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι ίδιοι Βάζελοι, το ξεφτελίζουν, φίλε, στις ανακοινώσεις, γιατί του λένε εκεί που έφτυνες τόσα χρόνια, πολεμούσες το Μαρινάκι και το Γαύρο, τώρα κάνεις αγκαλίτσες και φυλάκια. Τα κύμιασες με το σύστημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία, φίλε. Ό,τι και να το πούμε εμείς, οκ. Okay. Αυτά. Λοιπόν, από εβδομάδα μια μέρα θα το έχεις εκείνο μαζί σου. Πάντα έχει το έχω μαζί μου αυτό. Δεν το αφήνω. Τίποτα. Φιλιά πολλά. Ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Φιλιά. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Λατρεύω αυτούς τους διαλόγους, φίλε. Πεθαίνω. Ναι. Γεια σας. Πάντα σιωπηλός. Πάντα ήρεμος και χραπ. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, κληρώνουμε σήμερα υποτροφία στο ΙΕΚ ΕΤΕ. Δημοσιογραφίας και αθλητικής δημοσιογραφίας. Πάρα πολύ μεγάλο το δώρο, μεγάλο το ενδιαφέρον. Όσοι στείλετε μήνυμα, μπαίνετε στην κλήρωση για μία διετία, έτσι, υποτροφία, χωρίς λεφτά, θα πάτε να πάρετε πτυχίο, όμορφα πράγματα σε ένα σπουδαίο ΙΕΚ. Και όλοι όσοι στείλετε μήνυμα και δεν κληρωθείτε, 50% έκπτωση έχετε για το ΙΕΚ ΕΤΕ, για δημοσιογραφία, αθλητική δημοσιογραφία. Επιστρέφουμε! Σουλουμουντρούχου μια καραπιπερίμ του τεστίν, εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Ανοιχτές οι γραμμές 2310-287-888. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Όταν λέγεται αυτό σε κολομβιανό ραδιόφωνο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Λοιπόν, 287-888. Επίσης εκεί δεν κάνει λάθη ο αμυντικός. Αν κάνει λάθος ή ο ραδιοφωνικός παραγωγός, υπάρχει ένα θεματάκι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. FM κενό το μήνυμά σας στο 54526. FM κενό το μήνυμα στο 54526. Για μία υποτροφία 2 χρόνια στο ΙΕΚ ΕΤΕ δημοσιογραφίας ή αθλητικής δημοσιογραφίας. Διετής υποτροφία. Όλα τα μηνύματα έχουν 50% έκπτωση. Όλα τα μηνύματα έχουν 50% έκπτωση. 2310-287-888. Χρωστάω από χθες και αυτό θα κάνουμε τώρα. Ετοίμασε ένα παρίδι χαλί, αδερφέ μου, γιατί τη χρωστάω 3 μέρες. Την υπέροχη επιστολή που μας έστειλε στο zoomusu.gr ο φίλος μας, ο αναγνώστης, ο ακροατής, ο ακρίτας. Να πούμε ότι στο zoomusu.gr, που είναι το site της εκπομπής, το site μας, μπαίνετε, ενημερώνεστε, ανέκδοτα, τα ηχητικά μας, τα τραγούδια της εκπομπής και φυσικά η εκπομπή της ημέρας και οι προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, και η εκπομπή της ημέρας, όπως είπαμε, και εκεί υπάρχει, πάνω-πάνω λέει, γίνε ζουμουσού αρθρογράφος. Μπαίνετε εκεί λοιπόν και στέλνετε τις επιστολές σας. Σήμερα έχει έρθει και άλλη επιστολή, είδα, παιδικό εφηβικό ΠΑΟΚ βόλεϊ. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα πούμε. Πάμε παρίδι για χαλί. Α, γραμμή πρώτα. Πάμε στις γραμμές. Αν προλάβουμε, ναι, γεια σας! Όμορφα άντρα μου! Όχι, ρε καραμέλο τράγουδο, πού είσαι, ρε μορφή! Εγώ που είμαι, περιμένω να μου πάρεις τηλέφωνο, ρε Ανομαλίδη. Πού είσαι, ένα σε πάρει και να σε σηκώσει. Δεν θα υπήρχε τέτοια απόσταση αν δεν ήσουν σε εκείνο τον μπαλκόνι, τελεφερίκ. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μην το λες εσύ και μας παρεξηγήσουν, ανώμαλε. Αγοράκι μου. Λοιπόν, πρέπει να σε πάρω. Πες την εταιρεία αέρα τώρα. Πες την εταιρεία. Αέρα. Πες την εταιρεία. Κλιμάρτ. Κλιματιστικά, τοποθετήσεις, σέρβις, τα πάντα όλα. Αγόρι μου. Περιμένω ακόμα να κάνω. Αυτό ξέρεις πως λέγεται. Ξέρω. Λέγεται προχωρή. Ταχεία διαφήμιση. Έτσι. Ταχεία, ρε. Και όχι γκρίζα. Ασπρόμαυρη. Λέγεται προχωρηγία. Προχωρηγία. Να δει σήμερα πόσοι θα σε πάρουν τηλέφωνο. Εννοείται, φίλε. Λοιπόν, η ΠΑΟΚΑΡΑ είναι πάνω απ' όλα. Το έχουμε πει όλοι. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Είμαι και θα είμαι. Το είναι ο γιος μου, ο Μπίλαρος. Έτσι. Πόσο χρονών είναι ο Μπίλαρος? 8 χρονών είναι. 8, αγόρι μου. Ίδια ηλικία με την Εκταρία. Και παίζει στην ομάδα του Αρσακλή Πανοράματος. Α, αυτά είναι, φίλε. Έχει, το έχει. Είναι μια καλή ομάδα. Κοίταξε να δεις. Το έχουν όλα τα παιδάκια αυτό το. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ τι βλέπεις το δικό σου? Εντάξει. Εγώ, φίλε, μπάσκετ έπαιξα 35 χρόνια τώρα. Τον βλέπω ότι είναι λίγο καλούτσικος. Εντάξει, καλός. Μπράβο. Εγώ δεν θέλω να λέω, ξέρεις. Θέλω να,
θέλω να δω. Έτσι, έτσι. Αυτό. Είναι δύσκολο για τον πατέρα να μπορεί να βλέπει με ψύχρονο μάτι. Έτσι, πιο πολλοί νομίζουν ότι είναι ο Τζόρνταν ο γιος σου, να πούμε, ή ο Κούδας. Αλλά έτσι, θέλει ηρεμία. Να γίνει Κούδας όμως και Τζόρνταν θέλει κόλο και άλλο κόλο και κομμάτι απ' άλλο κόλο. Ας το φίλε, μην το συζητάς. Απλά αφήστε τα παιδιά και να αναπνεύσουν κιόλας. Μην τα φορτώνετε από νωρίς, να το διασκεδάσουν. Έχουμε την τιμή να έχουμε τον Βασίλη τον Βασιλάκο προπονητή. Ωραία, φίλε. Κάνει δουλειά ο Πίλαρος. Χτυπάς τώρα σε σημείο ευαίσθητο, να ξέρεις. Δεν ήρθε δηλαδή μια μέρα, αφού σε είπα ρε Τσομπάνι. Αδυναμία μου. Πού να βρω, ρε φίλε. Εδώ δεν μας βλέπει το σπίτι μας. Τι μου λες τώρα. Άστο, έχουμε. Πάρε και το σπίτι σου και έλα να σε ταΐσουμε κιόλα. Έχω τώρα, πρόσεξε. Προσαρμογή και την εκταρία, άλλαξε σχολείο. Πρέπει να είμαι εκεί το απόγευμα, σιγά-σιγά. Και καπάκι, στο καπάκι προσαρμογή των μικρών στο παιδικό σταθμό. Δηλαδή είμαι σε προάβλια φουλ. Σε προάβλια φουλ. Είσαι σκύλαρος, θα τα φτιάξεις. Ναι, ρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κωστή, ναι. Άκουσα κάτι για καραμελοτράγουδα πάλι. Καράμελα, κάτι έλεγε σήμερα και γι' αυτό σε πήρα και ωραία. Είναι κλεισμένοι και οι δύο. Μου έχουν δώσει το λόγο τους ότι θα έρθουν στο στούντιο. Τους αγαπώ, όχι απλά τους αγαπώ, τους λατρεύω. Σαν χαρακτήρες πρώτα. Μιλάνε στην καρδιά αυτοί οι άνθρωποι. Άστο, δεν το συζητώ. Θέλω πόσες φορές θέλω να πω πράγματα που μου έχουν πει, άκουσε, δεν θέλω να το πεις αυτό στον αέρα. Και δεν το λέω. Κρατάω το λόγο μου, τηρώ αυτό που έχω υποσχεθεί. Άμα πω πράγματα για αυτούς δύο, τι έχουν κάνει. Καταρχήν, το φοβερό περιστατικό που μου έχουν πει, που είναι άσχετο με τις φιλανθρωπίες, που μου λέει ο Ζαφύρης, με παίρνει λίγο ο Βασιλάκης τηλέφωνο και μου λέει, αύριο το πρωί ξημερώματα θα περάσω να σε πάρω από το σπίτι. Και έρχεται και με παίρνει ξημερώματα. Λέει, έχει πίσω στο πορτμπαγκάζ, λέει, τρία τσουβάλια γεμάτα. Με κάτι. Του λέω, τι είναι αυτά, ρε, θα δεις, μου λέει, θα δεις. Ανεβαίνουμε, λέει, την ανηφόρα στην καρδία, βγαίνουμε σε ένα οικόπεδο, λέει, άδειο τελείως. Και μου λέει, εδώ θα κάνω το χωριό της ειρήνης. Τι θα κάνεις, ρε, του λέω. Τι θα κάνεις, ρε, Βασίλη. Αλλά πρώτα πρέπει να εξοντώσουμε τα φίδια. Και ανοίγει, λέει, τα τσουβάλια και βγαίνουν, λέει, 50 σκατζόχυροι. Και λέει, είναι ο Μελάς με τον Καρά, ξημερώματα, γαλότσα, φόρμες και σκορπάμε, λέει, τους κατσόχυρους στο χωράφι. Φίλε. Ξέρεις ότι ο Καράς είναι και κυνηγός, ε. Εννοείται, φίλε. Ήτανε, δηλαδή, όλοι αυτοί είναι εξαιρετικοί κυνηγοί. Να ξέρεις. Ωραία. Δεν αφήνουν τίποτα. Ωραία. Όχι αυτό το κυνηγό, ρε, ανώμαλε. Φιλιά, εγώ δεν υπονόησα τίποτα. Γιατί με το τουφέκι, ρε. Με το τουφέκι, με το τουφέκι. Και εγώ το τουφέκι εννοώ. Πάρε τηλέφωνο, θέλω να μιλήσουμε. Πάρε. Φιλιά, φιλιά. Ξαναπες την εταιρεία, ξαναπες την εταιρεία. Κλιμάρτ. Δωρεάν, φίλε. Γραβιάς 67. Πες και το τηλέφωνο. Όχι, άμα θες. 17, όχι, άμα θες, μην κλείνεις χορηγία. Άμα θες, μην κλείνεις. Σ' αγαπώ πολύ. Ό,τι θέλεις. Πάρε τηλέφωνο και θα έχει χορηγία. Γεια σου, καραμελοτράγουδο. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Είναι πραγματικό το περιστατικό που λέω. Μου το έχει πει ο Ζαφύρης κανονικά με τον Καρά. Σκατζόχυρος επιχείρηση, να πούμε. Σκατζόχυρος.gr. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρωμάριο. Ρωμάριο! Τι γίνεται? Ό,τι γίνεται μαθαίνετε, αδερφό. Η αδεφρέ, καλή. Έλα. Τώρα δεν έχουμε μάτι Σαββατοκύριακο, περιμένουμε τη Δευτέρα να δούμε την ομάδα. Μπαίνουμε, βλέπουμε βιντεάκια παλιά, να πούμε, σαν στερημένοι. Τι να πω, φίλε. Έχει αρχίσει τρεμούλα. Θα δούμε τώρα και τους καινούριους που θα μπουν. Δεν θα μπουν όλοι κατευθείαν. Ναι, δηλαδή, ο Μαουρίτσιο. Έτσι και έτσι, δεν ξέρω αν. Ο Βιερίνια σίγουρα δεν μπαίνει. Ελκαντουρί και Σαμπράνο. Θα δούμε τον φίλο μας με το μουσάκι από το Περού. Αυτό το κακό αγόρι. Πόσο καιρό είχα να δω ένα τέτοιο πίσω. Να μπει αυτός να δέσει λίγο την άμυνα, να είμαστε σίγουροι. Να έχουμε λίγο μια σιγουριά. Έβλεπα βιντεάκι που μανουριάζεται με τον Βιδάλ της Μπάγερν. Τον Αρτούρο Βιδάλ. Σε μάτς Περού, Χιλή. Αίμα και άμμος. Ας εκείνος είναι και εκείνος τρελοκομείο. Είναι. Αλλά είδες ο δικός μας δεν είναι κόλος. Κεφαλιές και αυτά, ψιλομπουνίδια. Ένα μικρό τάκλινγκ στην καροτίδα. Θα τη φάτε εδώ να τη λήξω για το σπίτι. Για πες λοιπόν. Τι να πω, εντάξει, θα περιμένουμε τώρα για τη Δευτέρα τι θα γίνει με την ομάδα. Να μπουν και καινούργοι παίχτες και βλέπουμε. Θα περιμένουμε. Αγόρι μου. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω με τα παιδάκια. Ένας φίλος, τη μικρή του. Πήγαινε με το γιο του, ας πούμε, την έπαιρνε η μάνα της μαζί. Ναι. Και δεν πήγαινε σχολείο, πρώτη θα πάει νήπια. Είναι 5, 4, ναι. Ναι, πάει εκεί, ξέρω εγώ, τι λέει η νηπιαγωγός, λέει, είσαι έτοιμη, λέει, για το σχολείο. Ναι. Λέει, εσύ, λέει, είσαι έτοιμη. Ναι.
Τη λέει η μικρή. Γιατί είναι τρελοκομείο. Η μικρή, ναι. Ναι, είναι. Λέει εσύ είσαι, λέει, έτοιμη. Ρώτησε η μικρή τη δασκάλα! Ναι, ναι, λέει εσύ, λέει, είσαι έτοιμη. Εγώ είμαι, εσύ είσαι, δεν νομίζω ότι είσαι. Γιατί είναι πολύ ταλιμπάνε οι μικροί. Άστα, άστα. Άστα να πάνε. Έτσι. Τέλος πάντων. Είναι στο παιδί. Άντε να δούμε τώρα τη Δευτέρα με τη νίκη. Και μέχρι, την ένα την αγωνιστική δεν παίζουμε με, το Γάβρο. Έτσι, μέχρι εκεί κανονικά. Συχαίνω με τις προπαίδειες, το ξέρετε. Τη συχαίνω με τις προπαίδειες, κάτι 3-9-27, κάτι έτσι 3-8 και τέτοια, 3-5-15, αφήστε τα αυτά. Μέχρι τότε όμως, αν δείτε τους αντιπάλους, δεν πρέπει να έχουμε απώλεια. Καμία. Δεν μας παίρνει. Λογικά με το roster που κάναμε, έτσι. Εννοείται, ρε φίλε, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα που πρέπει να κερδίσουμε τον Απόλλωνα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Κωστή, ΠΑΟΚ, πρέπει να τα περιμένεις τα πάντα. ΠΑΟΚ, αφού διότι επειδή. Φιλιά, φιλιά. Τέλος γεια σας, αγόρι μου. Γεια, γεια, γεια. Καλημέρα σας. Είπαμε. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Πού είσαι, ρε Κωστάκη μου. Γεια σου, ρε Περίπτερμαν. Γεια σου, διδυμοπατέρα. Σήμερα ρεπό και ακούω το Τσατσαρό. Ταιριάζει. Σήμερα ρε, το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω το Τσατσαρό στο Λιμπερό. Ναι, γιατί, δεν μπορώ να ακούσω. Δηλαδή παθαίνω ένα εγκεφαλικό τρίτου βαθμού. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου. Τι κάνουν τα παιδάκια καλά. Σου, δόξα τω Θεώ. Καλά, καλά. Έχουμε και εμείς, όπως είπες και εσύ, εβδομάδα προσαρμογής. Oh, πάμε παιδικό, ξεκινήσαμε. Άστα, άστα, αδερφέ, άστα. Έχουμε θέματα. Και είμαστε λίγο κομψίκοψος. Επιποδός. Τι να κάνουμε, χρειάζεται αυτό. Επιποδός. Αλλά χρειάζεται. Είναι, αρχίζουν και σιγά σιγά μπαίνουν στο λούκι που λένε. Εντάξει. Θέλει, θέλει, σιγά σιγά σταδιακά. Ήθελα να πω την καλημέρα μου. Αγόρι μου. Δεν σ' ακούω, Κωστάκη μου, καθημερινά. Δεν μπορώ λόγω της δουλειάς. Ας έχεις δουλειά. Ας έχεις δουλειά και ας μην μπορείς κάθε μέρα. Αυτό έχω να σου πω. Από το να κάθεσαι και να μ' ακούς, προτιμώ να μ' ακούς μια φορά στις δύο μέρες, στις τρεις μέρες, όποτε μπορείς εσύ. Στο ρεπό, όποτε... δεν βάργεσαι. Στο ρεπό, ναι. Αγόρι μου. Την καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ζουμουσού, αδερφέ. Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα, φόρτσα, φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα, φιλιά πολλά, καλημέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τώρα που είπα φόρτσα, με ρώτησε η Πινελόπη, τι γνώμη έχει για τη φόρτσα. Εξαιρετική για την εφημερίδα τη φόρτσα, με ρωτάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, λέει, σε φέρνω σε δυσκολίες. Καμία. Εξαιρετική, 100% παοξίδικη, σπουδαία δουλειά έχουν κάνει τα παιδιά και στο ρεπορτάζ και στο πώς είναι στημένη η εφημερίδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είναι μια υπέροχη εφημερίδα και ότι την παίρνω κάθε εβδομάδα. Τι να σου πω. Σας λέω αυτό που όπως θέλεις. Δεν υπάρχει λόγος να υπεκφύγω, λέει, σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Καμία δύσκολη θέση. Την μπαίνευα και στο προηγούμενο ραδιόφωνο, την μπαίνευω και εδώ τη φόρτσα. Εκτός ότι είναι άνθρωποι μέσα που τους υπεραγαπώ, είναι πέρα από αυτό όμως ότι είναι φίλοι. Είναι μια πάρα πολύ πλούσια εφημερίδα, με πολύ ΠΑΟΚ μέσα, με πολύ συνέστημα και άριστα στημένη. Αυτό έχω να πω. Αν σε ικανοποιήσει η απάντησή μου, έτσι, δεν χάνω φίλο. Τα έχω κρατημένα δε όλα από την αρχή. Καλημέρα, ναι! Ήρθε να καλύψει το κενό από τα παλιά σπορ η φόρτσα, έτσι νιώθω εγώ. Καλημέρα, ναι! Γεια σας! Hey. Έλα! Hey. Hey. Γεια σου! Φίλε, είναι κάνει αταξία κάποιος και τον... Hey. Hey. Τι κάνεις εκεί! Hey. Καλημέρα. Μπορεί ο Άγγλος ή ο Γερμανός. Αντίστοιχο. Τι κάνεις. Πού να μπορεί, ρε φίλε, πού να μπορεί. Έχουν γίνει ρε. Βέβαια και πρατήρια που λέει ΕΠ. Έχουν δει κάτι πρατήρια που λέει ΕΠ. Γιατί πας άλλον. Ο Γερμανός φίλε θα λέει ΕΠ. Πού να πει, ρε φίλε. Πού να πει. Τι κάνουμε. Αγόρι μου, εδώ. Ζουμουσάδα. Εδώ. Ζουμουσάδα. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι. Φίλε, σε πήρα γιατί άκουσα προηγουμένως που έλεγε το Σαπράνο. Ναι. Σε ένα βιντεάκι με το... Είδα εγώ ένα βίντεο που στέλνει τον με κανονικό μαρκάρισμα. Στη μέση. Στη στέλνει μέση. Τον Αλέξη Τσάντες έξω από τις ναι, ναι, ναι. Πινακίδες. Όχι, παίζουν στο Περού και τον στέλνει στη Βολιβία με το μαρκάρισμα. Κανονικά. Αλέ ρε τούρ και ξαναγυρίζει ο άλλος. Το μαρκάρισμα ήταν στην μπάλα, αλλά μαζί με την μπάλα... Μπάλα, μπάλα. Έτσι. Θα σου πω το εξής. Τον ψάχνανε πίσω από τις πινακίδες. Είναι αυτός, δεν είναι, είναι εκεί, έφυγε. Είδα τόσο Σαμπράνο αυτές τις μέρες, αδερφέ. Και επειδή όταν έπαιζε στην Φραγκφούρτη και στην Σάλκε, εκεί είχε, υπάρχει ένα βιντεάκι που είναι στα γερμανικά, που κλαίγεται μισή ώρα ο Γιούργεν Κλοπ, αυτή η τεράστια φυσιογνωμία. Κλαίγεται γιατί μεταχειρίστηκε, λέει, αυτός ο τύπος από το Περού, που απορώ, λέει, πώς τον άφησαν. Έσβησε, φίλε, το ο Λεβαντόφσκι, έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Σαν μικρό, δεν τον αυτό... άφησε να πάρει ανά ποιον το Λεβαντόφσκι όταν έπαιζε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Δεν τον άφησε αναπνοή. Αυτά που μας έλεγε ο φίλος από τη Γερμανία, από το. Ναι, ναι, ο Κώστας, ο Παπατζιάμος. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Λέει ότι μαλώναν οι επιθετικοί, ποιος θα μείνει έξω. Ποιος δεν θα τον έχει αντίπαλο. Ποιος δεν θα τον έχει αντίπαλο. Μόνο τα μισά να είναι αλήθεια. Είναι, είναι, είναι πραγματικότητα. Ματάκι έδεσε, χορταράκι. Ακριβώς, έδεσε η άμυνά μας. Απλά το μόνο που φοβάμαι είναι τους Έλληνες. Αυτούς με τα γκρι, με τα πορτοκαλί, με τα κόκκινα. Μη φοβάσαι τίποτα. Που έχουν μια σφυρίχτρα. Μη φοβάσαι. Κάτι... τρία λεπτά με Πάμπλο, Πάμπλο Γκαρσία, Γκαμπριέλ, ναι. Γκαρσία. Τρία λεπτά. Του λέει, έλα εδώ. Ούτε τρία, ένα λεπτό θέλει. Επειδή εσύ είσαι από τη δική μου φτιάξη, δεν πέρασε άλλο τέτοιο μετά από μένα. Πρόσεξε καλά. Πρόσεξε καλά. Έτσι. Μιλάμε δε για ένα παίχτη ο οποίος δεν είναι μόνο σκληρός. Και ο Ισαουράλδη ήταν σκληρός. Και ο Μπιζέρα ήταν σκληρός. Μιλάμε για ένα παίχτη που είναι, έχει τρομερή ποιότητα και στην πάσα και στη μεταβίβαση και τρίπλα κτλ. Δηλαδή, μην το πάρετε στραβά. Αν θέλει, είναι και αγκρότικα αλωνιστική μηχανή. Μα μπορεί να κατεβάσει και την μπάλα αυτό. Δεν μπορεί να παίζεις, φίλε, στη Σάλκε και στην Άιντραχτ. Όχι, δεν γίνεται. Και να είσαι. Η Σάλκε δεν το πήρε 16 χρόνια στο Περού. Φυσικά. Έπαιξε και στη Σάλκε, έπαιξε και στη Σαντ Πάουλη, έπαιξε και στην Άιντραχτ. Τόσα χρόνια που δεν. Το θέμα κοστί, τα Χριστούγεννα να πας στη Ρούμπιν, να τα σκάσεις και να αγοράσεις τα δικαιώματα. Καλά, άστο, αυτό δεν είναι. Αυτό... Μην το συζητάς καν. Αυτό θα γίνει. Αυτό, δηλαδή, θα γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό για να ηρεμήσουμε σαν δεκτήματα. Θα γίνει αυτό. Δεν ήρθε για να φύγει αυτός, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε οψιόν. Έτσι, δεν είναι χωρίς οψιόν. Ναι, ναι, αυτό ναι, ναι. Ξέρω. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Αν πάρουμε το πρωτάθλημα το καλό, ναι. Δεν πρέπει να βγάλουμε, δεν πρέπει να κάνουμε αγωγή να σταματήσει να βγαίνει ο πρωταθλητής. Στα ερυθρόλευκα. Θα πρέπει να λέγεται κάπως αλλιώς. Θα βάλουν αυτοί, θα βάλουν ένα μικρό πι μπροστά. Πρώην πρωταθλητής. Ή πρώην. Να το κάνουμε ασπρόμαυρο πρωταθλητής δικέφαλος από κάτω. Κάτι πρέπει να γίνει. Φιλιά, Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πάμε τελευταία γραμμή και θα μας δώσει και τον τυχερό. Με τις υποτροφίες θα τον πάρουμε και τηλέφωνο. Καλημέρα! Τελευταία γραμμή. Τελευταία, αδερφέ. Ρε, φίλε. Αν όμως πούμε μετάβολη, δεν είσαι πρώτος. Σωστό, και οι έσοντε. Έτσι, οι έσχατοι, έσοντε πρώτοι και τα λοιπά. Οι πρώτοι έσχατοι, έλεγαν οι γραφές ημών. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Άκου τώρα. Ναι. Ανεκδοτάκι. Πάει ο άλλος και λέει, γιατρέ. Ναι. Για να κλείσουμε καλό Σαββατοκύριακο, κατάλαβε. Έτσι, μ' αρέσεις. Λέει, γιατρέ, δεν ακούω καλά. Ναι. Λέει αυτός, ο γιατρός. Στα τέτοια μου. Τι είπες, γιατρέ? Λέει, εσύ τι άκουσες? Λέει, στα τέτοια μου. Μια χαρά είσαι, 50 ευρώ. Σωρός! Σωρός! Λοιπόν, την επιστολή τη διάβασες? Όχι. Όχι, πάμε από εβδομάδα. Λοιπόν, άκου. Υπέροχος ήσουν όμως, δηλαδή την λοιπόν, έχω και χθες τον υπολογιστή και προχθές, αλλά με τις γραμμές, φίλε, δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Έχουμε προτάσεις εδώ από το θρύλο να γράφουμε τον πρωταθλητή. Ανδρέα, εσείς είσαι αυτός, Ανδρέας Ακρίτας. Ποιος, αυτός. Εσύ είσαι αυτός, δεν είπα ποιος. Εσύ το είπες, μην με παγιδεύεις. Το αυτός, άμα το απαντήσει κάποιο, ποιος. Δεν πιάνει, δεν πιάνει. Είπα, εσύ είσαι αυτός. Εσύ είπες ποιος, εγώ λέω αυτός 1-0. Αυτός. Είσαι πολύ κοντά πάντως. Με περιμένετε. Σε περιτριγυρίζω, σαν τον Τζουζέπ, σαν τον Πίπο Ινσάγκη. Σε το θυμάστε πάνω στη γραμμή που ήταν οριακά ο Ινσάγκη. Έτσι, 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 δηλαδή, τους έκανε χαβαλέ τους επόπτες, ήταν στο όριο πάντα. Τσουπ, έφυγε και σκοράριζε. Την είχα, έτσι με περιμένετε στη γραμμή έτσι, πάντα οριακά. Σε περιμένω από δύο σταθμούς πριν. Φιλέ. Θα δω σε ποιο σταθμό θα κάνει. Από το σιδηροδρομικό σταθμό σε περιμένω. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 42 θέλω να μου δώσεις έναν τυχερό ο οποίος θα λάβει την υποτροφία για τα ΙΕΚ ΕΤΕ λοιπόν, δημοσιογραφίας. Για να επιβραβεύσουμε και το πιο γρήγορο, νομίζω ότι ίσως είναι και λίγο δίκαιο να πούμε ένα. Ένα. Ο Ζαμπουνίδης Ανδρέας. Ας τον πάρει Μαριλής. 6937 888 το τηλέφωνο του. Τελειώνει σε 888. Καλημέρα Κωστή. Θέλω για την υποτροφία και τα λοιπά. Σε ευχαριστούμε πολύ αδερφέ. Γεια χαρά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Θα μας δώσετε τον πάρει τώρα στον αέρα. Ζαμπουνίδης Ανδρέας. Για την κόρη μου. Καλημέρα Κωστή. Είναι αυτός ο οποίος κερδίζει. Όλοι όσοι στείλατε μήνυμα. Όλοι όσοι στείλατε μήνυμα, έχετε 50% έκπτωση αν θελήσετε στο ΙΕΚ ΕΤΕ να σπουδάσετε δημοσιογραφία. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε το φίλο μας τον Ανδρέα.
μου στείλει και κοιμήθηκε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάρε με λίξα λίγο, πάρε με σε εγώ. Περιμένετε λίγο, κερδίσατε μια υποτροφία. Πού πας, μη φεύγεις, Ανδρέα, εγώ είμαι. Κάνω τη γραμματεία, περίμενε. Αδερφέ μου, ναι. Ο Τσατσαρός είμαι. Κωστή, πάρε εγώ... με σε λίγο, έχω μια δουλειά. Το ξέρω ότι έχεις δουλειά, κέρδισες την υποτροφία για την κόρη σου. Κληρώθηκες, μπράβο, αδερφέ μπράβο, μου. Ρε. Να είσαι τυχερός, αγόρι μου, να είσαι πάντα τυχερός. Κωστή, έλα. Μπράβο ρε, στη δύναμη ρε, μπράβο ρε. Αγόρι μου. Έκανες έργο τώρα. Τι έργο φίλε, κληρώθηκες, έστειλες μήνυμα και κληρώθηκες για την κορούλα σου, Ζαμπουνίδης μπράβο. Ανδρέας είσαι, έτσι, ή κάνω λάθος τώρα. Σε 888, ναι, άντε αγοράκι ναι, ναι. μου, άντε, θα σε πάρουμε ναι, μετά, ναι. άντε κάνε τη δουλειά σου τώρα. Ρε, να δίνεις πάντα δώρα, να δίνεις. Φιλιά, 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 αυτό είναι, αυτό είναι. Πήγα να κάνω τη γραμματεία, θα μου το κλείνω τώρα, έτσι. Κάποια στιγμή θα σας βάλω πάλι από Δευτέρα που κάνω τη γραμματεία. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο και κάνουμε διάλογο κανονικό με τον ακροατή, το περίφημο Ελένη. Έτσι, μου λέει Αγκωστή, δώσε λίγο την Ελένη και λέω ναι. Έλα Ελένη, πώς μαλακώνει αμέσως ο φίλος μας ο ακροατής. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, μία ακόμα εκπομπή. Πολυθυσμική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές θα είναι στο τέλος της. Και σήμερα διάβασα καταπληκτική επιστολή, φίλε. Δεν το συζητάω. Είχα κορύβαντα έναο Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα, κονσολιέρη. Τσάτσιταν στο μικρόφωνο, ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το κορδελιό στο γαρμάνιο χορηγός δεύτερης ώρας. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται Τσόρμπα, έρχεται Τσαλτίδης, έρχεται Άσλα μας, Τρόικα. Φιλιά, καλό σου κου, bye, 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 bye.